Το θέμα είναι ότι πριν βρει τους κακούς δαίμονες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πρέπει να λύσει τους δικούς του δαίμονες πρώτα. Γιατί σήμερα, ασχέτως το αυτό που αναφέρουμε, που είναι μία αιτία, μπορεί να είναι πολλές και άλλη μία, είναι η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και του Παναθηναϊκού. Για μένα τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα. Το λέω με ποια έννοια. Την πληρώνει η βαθμολογία για ό,τι έγινε. Αλλά η ουσία είναι ότι έχει ένα νέο προπονητή και τώρα πας να αλλάξει μια σελίδα. Να πάω παρακάτω. Και δυστυχώς, επειδή ακριβώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει χτίσει ομάδα σε αυτές τις πενταγωνιστικές, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Όσο και να θέλουμε να μην ακούγεται, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι γι' αυτό έφυγε ο προπονητής, ακριβώς γιατί δεν μπόρεσε να χτίσει ομάδα. Είναι αναγκασμένος να χτίσει ομάδα μέσα σε μια αγωνιστική. Ο Μπόλωνη. Σε 5 μέρες. Εντάξει. Όντως θαύμα δεν θα κάνει ο Μπόλωνη, όσο και θαυματοποιός δεν είναι. Έμπειρος είναι. Το θέμα είναι ότι εδώ που φτάσει το παιχνίδι σήμερα. Δεν έπρεπε να το χάσει ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς. Είναι ένα δικό του μάτς. Είναι ένα μάτς που ήξερα τι διακυβεύεται και ένα παιχνίδι που ενώ θα ήταν μια μεγάλη ανάσα σε συνδυασμό με την έξοδο Λαμία και το εντός με τον Απόλλωνα να το ξαναβολείς, μπαίνει στη διαδικασία να πέσει τώρα με το πιστόλι στο κρόταφο και να έχει ένα κάκι στο κλίμα. Και βέβαια για τους παίκτες, ενώ είπε ότι δεν πεσμένη ψυχολογία ο Μπόλωνη τις προηγούμενες ημέρες, επίσης μια πολύ δύσκολη διαχείριση εσωτερικού τύπου. Ο Μπόλωνη ήταν έξαλλος στο τέλος του αγώνα. Και τα έψαλα από ό,τι ξέρω στα αποδυτήρια. Επίσης μια διαχείριση εσωτερικού τύπου ότι πρέπει να σου κρατήσει τώρα γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις. Δηλαδή, μόνο να πάρεις νίκη για αποτέλεσμα, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Μπορεί να λείπουν πολλοί παίκτες, μπορεί ακόμα να μην έχεις δέσει ως ομάδα, μπορεί να έχεις τα προβλήματά σου. Αλλά σήμερα, μέσα στα τόσα αρνητικά που έγιναν για τον Παναθηναϊκό, είδες ότι αν δουλέψεις, δηλαδή είδες ένα Σάντζες, το συζητούσα μαζί με το Τσατάλη Κώστα πριν. Είναι μεταμορφωμένος. Μεταμορφωμένο. Ωραία, αφού μπορεί να μεταμορφωθεί ο Σάντζες που είδαμε στις 5 πρώτες αγωνιστικές που σερνόταν, έτσι και δεν υπήρχε και έλεγαν πού τον βρήκε αυτόν, αυτό έλεγαν όλοι, και μπορεί να σου κάνει τόσο καλό μάτς σήμερα με το πέναλτι έχει κερδίσει, την ασίστ έχει κερδίσει, έχει κόψει δεξιά, έχει κάνει κούρσες. Γιατί να μην μπορούν να μεταμορφωθούν όλοι? Φυσικά και μπορούν, αλλά αυτό τώρα δεν είναι εύκολο πλέον. Θέλει χρόνο και μέχρι να μεταμορφωθείς θα πληγώνεσαι. Έτσι ήρθε το πράγμα δυστυχώς. Εγώ να σου πω, Νίκο, ένα λεπτό μόνο ακόμα να πω την άποψη μου ακόμη. Αν αφήσεις έξω την ψυχολογική πίεση που αναγκαστικά θα σηκώσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι η μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός Παναθηναϊκός πάλι μια κατάσταση δύσκολη όπως διαμορφώνεται στο ξεκίνημα και τη νέα σεζόν. Από πλευράς τακτικής καθαρά, θεωρώ ότι τον Παναθηναϊκό τον έχει καταπιεί πάρα πολύ το θέμα του πώς θα βολευτούν ο Καρλίτος με το Μακέντα από αυτό, το ξεκίνημα τη σεζόν μαζί. Και νομίζω ότι γιατί για παράδειγμα τώρα με τον Μαουρίτσιο, Κουρμπέλης Μαουρίτσιο και για παράδειγμα ο Βιαφάνες, που και αυτό είναι μεγάλη τρύπα για τον Παναθηναϊκό, μου έβγαινε με ένα 4-2-3-1, μια χαρά με έναν από τους Μακέντα, Καρλίτος μπροστά. Οι ακραίοι υπάρχουν στο ρόστερ. Ακραίοι θα δεις την πορεία που φτάνει το επίπεδο. Ο Χατζηγιοβάνης έκανε μια καλή εμφάνιση πάλι απόψε. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι πολύ ίσως εξεζητημένα αυτά που λέω, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει υπομονή, είναι σαφές, στο Παναθηναϊκό. Αλλά η υποδομή, ας πούμε, για να δεις κάτι καλύτερο και να σου βγει κάτι καλύτερο υπάρχει. Αλλά επιμένω ότι αυτό το θέμα που νομίζω και τον Μπογιάτος τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ, το πώς θα μπορούσε να τους χωρέσει και τους δύο μέσα, έχει εξελιχθεί σε μεγάλη τροχοπέδη για τον Παναθηναϊκό τακτικά. Εγώ νομίζω ότι αυτό τον έφαγε το Μπογιάτος. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο λόγος που η προσπάθειά του. Ότι μπορούσε να προσπαθούσε να χωρίσει το Μακέντα. Προσπαθούσε με ένα ανορθόδοξο σύστημα να προσπαθεί να χωρίσει και τους δύο, αχρηστεύοντας τον έναν. Είναι πράγμα... ένας λόγος. Είχε και άλλα θέματα. Πολλά. Εντάξει, είχε και άλλα πολλά. Εγώ θα πω για τον Μαουρίτσιο ότι για 55-60 λεπτά έχει κάνει πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Έκανε πράγματα. Πόσο άντεχε, ρε παιδί μου. Τα οποία δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή υπάρχει μια φάση χαρακτηριστική με τη λόμπα που κάνει ο Μακέντα. Άμπραβο, αυτό είπα και εγώ. Ο Μακέντα κοίταγε κάτω την μπάλα, δηλαδή. Φύγε ρε φίλε τώρα παράτα. Μετρό, ένα του κάνει τρομερή πάσα και ο άλλο κοίταγε το έδαφο και κοίταγε τα παπούτσια του. Δεν το έχει δει στο Παναθηναϊκό αυτή τη λόμπα. Εντάξει, είχε δει τέτοια πάσα που έκανε στα δεξιά στο πρώτο ημίχρονο στα πλάγια. Κάνει τη σέντρα, δίνει την ασίστ στον γκολ. Από εκεί πέρα είναι θέμα του προπονητή να το βγάλει γιατί φαίνονταν ότι ο άνθρωπο. Ο Μαουρίσιο. Και γενικά ήταν... συμφωνώ με τον Αντώνη, συγγνώμη, σε αυτό που είπε τον Καρπετόπουλο, ότι οι αλλαγές που έκανε έπρεπε να είναι πιο. Αφού θες να το κρατήσεις. Πιο νωρίς, για να φρεσκάρεις την ομάδα. Και πιο νωρίς και πιο αμυντικογενής, δηλαδή. Ναι. Το σκέφτηκα και εγώ. Βάζεις το μολό μετά από πόσο καιρό να παίξει. Okay. Κοίτα, ήταν ο Σαβιέρ εκτός. Είχε τον Εμμανουηλίδη. Πάντως για να μην αδικούμε και τον Βόλο, πολύ συμπαγή ομάδα. Ναι. Έχει πάρει 11 βαθμούς.
Άλλο Βόλο είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί έβλεπε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι που πάλευε στα ίσα. Δεν έγινε να πάμε στο κομμάτι Βόλο. Όντω πολύ σκληρή ομάδα. Και θέλω να πω ότι το πέναλτι που ζητάει ο Βόλο με το. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι οριακά δίνεται. Πάντως αυτά, παιδιά, επειδή έχει τύχει το τελευταίο διάστημα και έχω δει αρκετές φάσεις τέτοιες, είναι πραγματικά 50-50 οι αποφάσεις, ναι, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το ξαναείτε. Δηλαδή, αλλά για μένα... Θυμάμαι ποιο ήταν η Sporting με την Πόρτο πρόσφατα, ναι, που πήρε πίσω ένα χειρότερο, θα σου έλεγα, κράτημα. Εμένα μου φαινόταν ότι ήταν 100% πέναλτι και πήγε στο βάρο διαιτητής και το πήρε πίσω. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη τον Καραλή, γιατί έχει δει αρκετές φορές τη φάση στο... για τη φάση του 84, το έχει δει αρκετές φορές και στο πάγωμα και τα λοιπά, γιατί έχει το Σνόβα. Εγώ με γυμνό μάτι κατευθείαν είπα πέναλτι στο Μακέντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside νωρίτερα, δεν έχουν δείξει ολοκληρωμένη τη φάση. Δεν ξαναδείξανε το offside. Δεν το ξαναδείξανε. Αν δεν είναι offside, είναι πέναλτι για μένα. Τον έχει πατήσει ο αντίπαλος, τον Μακέντα. Ο οποίος βέβαια πάλι έχει καθυστερήσει. Μπορούσε να τελειώσει εκείνη τη φάση πολύ νωρίτερα. Ναι, δεν ήταν στη μέρα του, παιδί. Ναι. Κοίτα, το θέμα. Έκανε μια συζήτηση πριν. Το θέμα είναι ότι ο Μαουρίσιο ήταν σε αυτό το match. Είχε πάρει οδηγίες να παίξει από 40 μέχρι 60 αναλόγως το πώς θα πάει το match. Και βλέποντας και κάνοντας, σίγουρα έμεινε περισσότερο μέσα. Αν αυτό. Αλλά για μένα δεν είναι. Η κύρια αιτία αυτή, ρε παιδί. Ναι, εντάξει. Απλά έβαλε πολλούς παίκτες οι οποίοι. Όπως ο Μολό και ο Μαουρίσιο που ήταν ανέτοιμοι, αυτό εννοεί. Ναι. Λέει ένας φίλος για τον Ουάρντα, αν έχουμε να πούμε κάτι, τέτοιο παίκτη δεν υπάρχει, λέει, στον Παναθηναϊκό, τον Πάουκ, την ΑΕΚ. Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε, αλλά γιατί είναι στο Βόλο ο Ουάρντα. Μπορείς να μου πεις. Για το χαρακτήρα του. Ναι. Χαίρομαι πολύ ότι είναι εκπληκτική, εξαιρετική κλάση, ας πούμε, και θα μπορούσε να. Όχι σε καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα να βρει, που ανήκει στον Πάουκ ακόμα. Ναι. Νομίζω να ανανέωσε πριν πάει πάλι δανεικό στο Βόλο. Ότι ανήκει ακόμα, ναι. Γιατί δεν στάθηκε στον ΠΑΟΚ? Άμα δεν το έχεις μέσα στο κεφάλι, δεν γίνεται. Ότι είναι παιχταράς, μπορεί να είναι και στους 2-3 καλύτερους του πρωταθλήματος από πλευράς ποιότητας. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάντως, εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, ήθελα να το τσεκάρω κιόλας, ότι έχει πάει ως ελεύθερος. Είσαι σίγουρος? Νομίζω ότι είχε ανανεώσει πριν. Σε δημοσίευματα εδώ και από το ίντερνετ βλέπω ότι ως ελεύθερος είχε πάει. Ναι, μπορεί και να. Ως ελεύθερος, τον είχε αφήσει. Κοίτα, αν είναι σαν κάτι ελεύθερος του Άρη, ξέρω εγώ, και τέτοια, γιατί συνηθίζεται αυτή η μόντα τα τελευταία χρόνια. Τι να σου πω, ότι εγώ και από site, δηλαδή αθλητικής εφημερίδας, το βλέπω και από κάποιο τοπικό. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος. Είχα την εντύπωση. Εντάξει, ξέρεις, αυτά δεν μπορώ να πάρω όρκο. Είχα την εντύπωση ότι είχε ανανεώσει πριν πάει στο Βόλο, αλλά μπορεί και να κάνω και λάθος. Λοιπόν, okay. Είπαμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 αύριο η ΑΕΚ παίζει στα Γιάννενα. Να πούμε ότι έχουμε κρούσματα στον Απόλλωνα, κορονοϊού στον Απόλλωνα. Πάμε για να βολήσω Απόλλωνα. Που παίζει αύριο 6 και 4 με την Λαμία. Το ματς ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται θα πάει για να γίνει κανονικά. 8.30 ώρα αύριο στους Ζωσιμάδες και έχουμε ακόμα 4 ώρα Αστέρας Τρίπολης Όφη και κλείνει το πρόγραμμα με Ατρόμητο Πανετολικό σε 7.30. Ξεκίνησε σήμερα και η Basket League. Είχαμε την ΑΕΚ να κερδίζει δύσκολα, καθαρά βέβαια, αλλά δύσκολα όπως πήγε το παιχνίδι τον Ιωνικό εκτός έδρας. Είχαμε τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του ΠΑΟΚ, που από την αρχή ήταν μπροστά, ο Ηρακλής έλεγχε το παιχνίδι. Δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα, Κώστα, στο μπάσκετ. Περιστέρι Κολοσσός ήταν νίκη μεγάλη για τον ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι για τον Ηρακλή. Επί του ΠΑΟΚ. Και έχασε και ο Άρης από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Έχασε από τον Χαρίλαο Τρικούπη 73-70. Νίκη για τον Ηρακλή κοντρά στον ΠΑΟΚ, 18 πόντους. Πήγε να μπει πάλι στο παιχνίδι μετά από μια πολύ κακή πρώτη περίοδο ΠΑΟΚ σε κάποια φάση, αλλά δεν μπόρεσε να το πάει ως το τέλος. Αντίθετα, ο Ηρακλής και να βρει και τον τρόπο να ξεφύγει. Και νίκη για το Περιστέρι σε ένα μάτς που φαινόταν να το έχει καθαρίσει κάποια και στιγμή. Και στο τέλος ο Κολοσσός και να μπει και στο μάτς. Ξαναμπήκε στο μάτς, τρεις πόντους έληξε γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα γρήγορα, περνάμε σε εσάς. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, επιγραμματικά λίγα πραγματάκια για την ΑΕΚ. Φίλε μου, Ο Σταύρος. Ναι, Σταύρος. Από Σουηδία. Ακριβώς. Φίλος της ΑΕΚ, λοιπόν, επιγραμματικά κάποια πραγματάκια. Καταρχήν η ΑΕΚ έχει ένα παίκτη τύπου Γουάρντα, Ρουλιβάγια.
δεν χρειάζεται κι άλλον. Δεύτερον. Δεν είπα εγώ να παρέλθω την ομάδα, Σταύρο μου. Όχι, γιατί είπε κάποιος ότι δεν έχει παίχτη. Ναι, 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 λες για το μήνυμα. Μπορεί να το είπε για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε ακουστεί, είχε γίνει μια ιστορία για τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα προτεινόταν στον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό προτεινόταν κάπως. Αυτό προτεινόταν, ναι. Ναι, λέω αναφορικά με τον μήνυμα. Ο μάνατζερ και έλεγε ότι έχω κλείσει και δεν είχε κλείσει. Υπάρχει ρήτρα επαναγορά. Sorry, φίλε. Υπάρχει ρήτρα επαναγορά, νομίζω, για τον Ward. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να τον πάρει, μάλλον, εύκολα. Αυτό. Μια μικρή παρένθεση για το Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού συνοψίζεται σε μια φράση. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν είναι επίπεδο του Παναθηναϊκού. Και κλείνει παρένθεση. Αυτή είναι η άποψη ενός φίλου της ΑΕΚ, ας πούμε, που το σέβεται τον Παναθηναϊκό, τον έχει δει από το 80 και μετά τουλάχιστον και ξέρει τι παίχτες είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι παίχτες Παναθηναϊκού αυτοί. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι ούτε το 4-2-3-1, ούτε τίποτα. Αυτά είναι η μήμετρα για να μπει ο Παναθηναϊκός στην εξάδα. Τώρα αν αυτό είναι στόχος Παναθηναϊκού, εσύ που είσαι και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Στόχος Παναθηναϊκού δεν είναι. Εγώ θα διαφωνήσω για την ποιότητα των παιχτών. Γιατί είναι αυτή η παίκτη Παναθηναϊκού. Όχι, αν με ρωτάς γενικά με τον Παναθηναϊκό που έχει στο μυαλό σου, όχι, δεν είναι. Αν με ρωτάς όμως ότι μήπως να περιμένουμε όμως να δούμε. Κάτσε ρε φίλε, να κάνουμε λίγο διάλογο. Μισό λεπτό. Άμα με ρωτάς, σου απαντάω. Λοιπόν, έχω λίγο διαφορετική άποψη. Γιατί θα σου εξηγήσω γιατί έχω διαφορετική άποψη. Για το αν αυτοί οι παίκτες. Όχι πως είναι σαν τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Αυτό το ξεδιαλύνουμε, έτσι. Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τον Παναθηναϊκό που γνωρίσαμε, του Σαραβάκου, του Μαραγκούτο, του Ζιμπέρτο Σίλβα και. Ούτε καν. Αλλά. Νομίζω ότι αυτή η φουρνιά που έχει τώρα το παιχτών, ασχέτως αν έχει κάνει αυτή το ξεκίνημα πατάτα ο Παναθηναϊκός, αυτή η φουρνιά των παιχτών δεν έχει προλάβει να δοκιμαστεί αν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω ή όχι, γιατί την πάτησε επειδή δεν μπορούσαν να δουλευτούν ποτέ όπως πρέπει στο ξεκίνημα. Δηλαδή, εάν δεν είχε αυτόν τον προπονητή, στον οποίο έφτασαν και οι Ισπανοί να λένε να έχουν παράπονα, ενώ ξέρει συνήθως τους ομοεθνείς σου, τους υπερασπίσει μια ομάδα. Όταν λοιπόν. Έπαιζε, να σου το πω έτσι, με καθαρή ματιά αυτό ο προπονητής και προσπαθούσε να χτίσει μια ομάδα πραγματικά στο 100%, θα σου έλεγα ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει χτίσει ομάδα αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό πιστεύω ότι την πληρώνει τώρα. Γιατί όταν έχει προβλήματα από το κομμάτι με τον γυμναστή στην ένταση που βγάζει στο γήπεδο και δεν μπορεί να πάει στο 100%, μέχρι το κομμάτι το τακτικό και πρέπει ξαφνικά να δέσει 24 ώρες, βάζω και αυτή την παράμετρο προπονητή που για μένα αφήνει ένα παράθυρο, να σου το πω έτσι, για το τι θα δούμε συνέχεια, γιατί ακόμα και έναν Παναθηναϊκό με χαμηλότερο επίπεδο σε επίπεδο παιχτών, αλλά ακόμα και με νεαρά πιτσιρίκια, θυμάσαι και πέρσι ότι έκανε καλύτερο δεύτερο γύρο, χειρότερο πρώτο. Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο ρε, παιδί, να χτίσει. Αυτό σου λέει. Αν με ρωτά τώρα αυτό ο Παναθηναϊκός είναι σαν του Παναθηναϊκού, το εσύ, όχι, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορία πόσων χρόνων. Και εγώ δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να έχει ποτέ το τέταρτο μπάτζι στην Ελλάδα. Αν εσύ το θυμάσαι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ που με ενδιαφέρει περισσότερο. Η ΑΕΚ αυτό που χρειάζεται μπορεί να έχει ένα καλό ρόστερ, ένα προπονητή που να της πηγαίνει ή να μην της πηγαίνει. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι από του χρόνου, σύμφωνα με τα σχέδια, μπαίνει η ομάδα στο καινούργιο της γειτονίας. Εγώ δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ξέρω τι πρέπει να γίνει. Η ΑΕΚ πρέπει στο καινούργιο της γήπεδο, με το που θα μπει, να περάσει μια 7-8 ετία μπάρλου. Η 7-8 ετία μπάρλου δεν ήταν 7-8 ετία τίτλων. Μην περδευόμαστε. Ήταν μια 7-8 ετία που η ομάδα ήταν στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Αυτό πρέπει να περάσει. Σταύρο, δεν ήταν 7-8 ετία. Με τον τρόπο που το λες εσύ, ήταν από το 76-77 μέχρι και το 78-79. Από το 75-76 μέχρι το 79. Ναι, ήταν η διεκδικήτρια του τίτλου της σεζόν που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Σταύρο, μα ήταν όλες τις χρονιές ήταν διεκδικήτρια. Σταύρο, μην είναι λίγο στη γραμμή σου. Πάμε, συνεχίζουμε. Σπόρ FM 94,6. Ο Σταύρος είναι ακόμα στο τηλέφωνο. Σταύρο. Αυτό λοιπόν που έλεγα ήταν ότι τα 6 χρόνια της εκείνης περίοδου δεν ήταν μόνο αν διεκδικούσε το δίλογο που τον διεκδίκησε και τις 6 χρονιές, μόνο την τελευταία χρονιά του Πάπλου ήταν διεκδίκησε το δίλογο.
με διεκδίκηση και τις 6 χρονιές. Πήρε 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, έκανε 2-3 καλές πορείες στην Ευρώπη, τις καλύτερες της ιστορίας της. Ήτανε ότι με το που ήρθε ο Μπάρλος... Μία πορεία στην Ευρώπη έκανε, κάτσε να τα βάζουμε σε μία σειρά, Σταύρο. Έκανε τη μεγαλύτερη πορεία στην ιστορία της και από την καλύτερη που έχουν κάνει, έχει κάνει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Το 76-77 ναι. Πήγε στους 4 και πέτυχε και μία μεγάλη πρόκριση το 78-79 με την Πόρτο, με το 6-1. Εντάξει, αυτά σου είπα. Δύο ναι. Καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ναι. Που για εκείνη την εποχή ήταν και πρωτοποριακές, έτσι, με το Παναθηναϊκού. Δεν ήταν όμως το βασικό αυτό. Το βασικό ήταν ότι με το που ήρθε ο Μπάρλος και άρχισε να παίρνει αναγνωρίσιμους παίκτες για εκείνη την εποχή. Άρχισε να παίρνει σχεδόν ό,τι ο καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα. Άρχισε να έφερε προπονητές που ήταν, δεν ήταν ας πούμε άλλος ένας προπονητής ο Φραντσάντος. Η ΑΕΚ χρειάζεται στο καινούργιο γήπεδο να μπει σε αυτή τη λογική. Αν πρέπει να διαλέξω και εγώ και εσύ και ο Μιαούλης να κάνει ομάδα 10 χρόνια στο καινούργιο της γήπεδο σαν την πενταετία την τελευταία ή να κάνει 5 χρόνια Μπάρλου και 5 χρόνια Ζαφυρόπουλου, διαλέγω σίγουρα το πρώτο, το δεύτερο. Δεν είναι η λογική να μπει μια ομάδα σαν την ΑΕΚ να μπει σε μια σταθερή πορεία τρίτης θέσης και μία στα 10 χρόνια να παίρνει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ χρειάζεται 5-6 χρόνια που να βρεθεί στο επίκεντρο, να είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, Σταύρο, όχι να πάρει 5 πρωταθλήματα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, Σταύρο, αλλά ξέρεις, περνάνε τα χρόνια, περνάνε δεκαετίες και κάποια πράγματα τα εξειδανικεύουμε στο μυαλό μας. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στον προπονητή στο Φάντροκ και ξεχνάς ότι η ΑΕΚ τον έδειξε τον Φάντροκ στο ξεκίνημα της σεζόν 77-78 και ότι ο Φάντροκ δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα με την ΑΕΚ ή οποιοδήποτε τίτλο. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, έφερε όμως έναν μεγάλο αντικαταστάτη, έναν εξαιρετικό προπονητή, όντως τον Τζαϊκόφσκι, με τον οποίο πήρε τον Νταμπλ το 77-78 και μετά τον Μπούσκας, που εντάξει, μεγάλο τεράστιο όνομα, αλλά δεν νομίζω προπονητικά και δεν τελείωσε και αυτό η σεζόν. Σάντρια Τζαϊκόφσκι Μπούσκας. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να συνεχίσει στο γήπεδο με οι επιλογές να είναι Καρντόσο και Σπάγια κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Τουλάχιστον ένα πέρασε 5-6 χρόνια. Σημασία, Σταύρο, έχει ο προπονητής να... Να σου πω για κάτι άλλο και το κλείνουμε αυτό. Το καινούργιο γήπεδο θα κρατήσει τη θέση του κόσμου 2-3-4 χρόνια. Ρε Σταύρο, γιατί αυτό που πας να πεις, αυτό που πας να πεις είναι δεδομένο, δεν είναι ανάγκη να το πεις εσύ, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εσύ νομίζεις ότι η ΑΕΚ έχει κανένα στόχο να είναι μέτρια, ας πούμε, να μπει στο νέο γήπεδο και να είναι μέτρια, να έχει στόχο την τρίτη θέση. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχει η ΑΕΚ στόχο την τρίτη θέση. Άλλο αν υπάρχει μια καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή και σε κάνει να λες ότι έχω πιο περιορισμένες πιθανότητες, αλλά ο στόχος της ΑΕΚ είναι η τρίτη θέση. Όταν η ομάδα έχει το 1 τρίτο του budget της πρώτης ομάδας... Ναι, το 1 τρίτο του budget και ακόμα λιγότερο μπορώ να σου πω εγώ, είχε και τη σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα από αυτή την ομάδα. Είχε μεγαλύτερη διαφορά στο budget με το... Άσε να ακούσεις κάποια πράγματα που ισχύουν όμως, Σταυρό. Τη χρονιά που η ΑΕΚ έκανε το ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, τη σεζόν της 3, που είχε έναν απολογισμό... 7-4, 7-3, δεν θυμάμαι, στα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι διαφορά είχε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο μπάτζετ? Το 15-16, το 16-17 και το 17-18. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τον Ολυμπιακό δεν τον έφτιαξε η εκτόξευση του μπάτζετ την τελευταία διετία. Τον έφτιαξε μια εκπληκτικά πετυχημένη επιλογή προπονητή. Ένα εξαιρετικό προπονητή που είναι για πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ ψηλότερο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το scouting, οι επιτυχημένες κινήσεις και το γεγονός ότι έχει 5 βασικούς με τα ίδια και λιγότερα λεφτά, με παίκτες που έχει πάρει η ΑΕΚ και τους έχει δώσει συμβόλαια και μεγαλύτερα και περάσανε και δεν ακούμπησαν. Αυτή είναι η διαφορά. Να θυμίσω, sorry, παραβαίνω. Αυτή είναι η διαφορά. Το budget, επειδή λέμε το budget. Αυτό είναι μια άποψη, έτσι. Δεν είναι μια άποψη. Όταν μπορείς να φτιάχνεις αυτό, sorry Νίκο, μισό λεπτό. Όταν μπορείς να φτιάχνεις αυτό, τότε θα πατήσεις
και ο παίκτης που θα δώσεις, επειδή έχεις μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και θα δώσει μεγαλύτερο συμβόλαιο, να σου κάνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Να συμφωνήσω με Τσαντάλη, γιατί το λέω, γιατί είναι. Να σου θυμίσω, αδερφέ μου, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Να σου θυμίσω, επειδή είπες και πριν για τον μπάτζετ, ότι την πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο, είχε το χαμηλότερο μπάτζετ, όπως λες και εσύ, στην ιστορία σου. Επίσης, είναι λογικό να έχει χαμηλό μπάτζετ όταν δεν έχει Ευρώπη. Έτσι. Σταύρο, κόσμο, πάμε, πάμε. Εγώ τον κράτησα παραπάνω. Έγινε, Σταύρο. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί συνέχεια με μικρό μπάτζετ να πετυχαίνει. Ναι, δεν έχει μικρό μπάτζετ όμως η ΑΕΚ. Εκεί κάνει το μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μικρό μπάτζετ. Σε σχέση με του αντίπαλου. Έλα, καλό βράδυ. Έλα, για χαρά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Μικρότερο έχει σχέση με του αντίπαλου. Μικρότερο. Μαθηματικά. Μικρότερο αισθητά πλέον, αισθητά έχει μόνο με τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Οικονομάκο. Ναι. Τι γίνεται? Καλά, εσείς. Τι κάνεις, Κώστα, Νίκο, εσύ καλά? Τις απαγόρευσης γίνεται, τις απαγόρευσης. Θα μιλήσω λίγο πολιτικά. Δεν είναι και πολύ. Δεν είναι τώρα και η ώρα, κύριε Οικονομάκο. Αν μπορείτε να είστε λίγο σύντομο στο πολιτικό κομμάτι, γιατί σήμερα έχουμε αθλητικά πολλά. Λοιπόν, το θέμα είναι που θα συζητήσουμε σήμερα είναι οι εκλογές στις ΗΠΑ. Δεν είναι απλά μια εκλογική αναμέτρηση. Συγκρούονται δύο κόσμοι, ο πατριωτικός καπιταλισμός με το διεθνιστικό καπιταλισμό. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν. Στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν είναι οι καπιταλιστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το κέρδος, ενώ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ είναι αγνοί πατριώτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό της Αμερικής. Συγκρούονται δύο κόσμοι, ο κόσμος του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ με τον κόσμο του Ρόναλντ Ρέιγαν. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι οι Αμερικανοί θα αποφασίσουν το σωστό και θα ψηφίσουν στη μεγάλη πλειοψηφία τον Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε, κύριε Οικονομάκο. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φτιαχτές, ότι υπάρχει ένα κλίμα υπέρ του Τζο Μπάιντεν το οποίο υποστηρίζουν οι διεθνιστές, αλλά δεν θα περάσει στο τέλος. Θα γίνει το πατριωτικό καθήκον των Αμερικανών. Άλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ. Έγινε. Να είστε καλά, κύριε Οικονομάκο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Προχωράμε. Γεια. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Πάνος, Παλαιό, Φάλερο, Παναϊκός. Γεια σας, Πάνο. Με φωνή που λέει, Πάνο. Α, καταλαβαίνεις τη φωνή μου πλέον, ναι. Πλέον. Πλέον, ναι. Κοίταξε, Νίκο, βασικά άκουσα τον πρόλογο σου για το παιχνίδι. Μα εντάξει, μαζί με τον Τσατάλη το αναλύσαμε, δεν το αναλύσαμε εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορούν να κρυθεί ο Παναθηναϊκός ατομικά σε κανένα επίπεδο παίκτη. Δεν ξέρω αν κάνουν ή όχι για τον Παναθηναϊκό. Ναι, και εγώ γι' αυτό το είπα πριν, φίλε. Ότι είμαι αμφίβολος, είμαι αμφίβολος ακόμη. Σε αυτή τη φάση είμαι αμφίβολος. Θα σου κρίνω με τον Μπόλον, γιατί ο Μπόλον είναι ένας κανονικός προπονητής. Κανονικός, με την έννοια. Ναι, όχι ούτε τύπου Πογιάτος. Αγροτικό, αλλά ότι τύπου Μουρίνιο και Αντσελότη, έτσι. Mm-hmm. Ένας κανονικός προπονητής που λέμε, εκεί θα δω τι μπορεί να δώσει, τι μπορεί να πάρει τον καθένα και τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Δεν θα αναφερθώ σε κανένα παίχτη ατομικά, δεν μπορώ να το κρίνω ακόμη. Εντάξει, δεν μου δίνουν τα δείγματα ακόμη, γιατί δεν θα κάνω αυτή την κρίση σε κανένα παίχτη ατομικά. Γιατί δυστυχώς ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξαναχτίσει από το μηδέν. Γιατί όχι μόνο ο κάθε προπονητής που έρχεται πρέπει να χτίσει από το μηδέν. Είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό τέτοια αγωνιστικά που πρέπει να χτιστούν όλα από το μηδέν, από τη βάση. Ναι. Τα πάντα. Δηλαδή από την ψυχολογία μέχρι πώς πρέπει να κάνουν κοντρόλ. Δηλαδή πραγματικά, είπα, πραγματικά, όχι, πραγματικά. Δεν σιγουρεύουν και τις πάσεις τους. Είναι την ώρα που μιλάω που έρχονται πολλά στο μυαλό, το οποίο πώς πρέπει να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός. Ορθολογικά, πώς πρέπει να αμυνθεί ο Παναθηναϊκός ορθολογικά, πώς πρέπει να δίνουν τις πάσεις και σε ποιο χρόνο και πότε. Δηλαδή φυσικά πρέπει να μάθουν αυτοί οι παίκτες τα βασικά. Πότε θα δώσεις πάσα, πώς, γιατί, πώς θα τη δώσεις, σε ποιο θα τη δώσεις. Πρέπει να τα κάνουν αυτά. Δυστυχώς θα πρέπει να γίνει το αφροντιστήριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επίπεδο. Είναι τελείως μπερδεμένη ομάδα. Μα τελείως. Ήσουν πολύ light στα σχολιά σου. Πολύ light. Εντάξει, εγώ σαν ακροατής μπορώ... Πώς? Για τον λόγο που λες, τον οποίο συμφωνώ.
ότι αυτή τη στιγμή κρίνεις μια ομάδα. Εγώ το είπα και νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι δυστυχώς, όπως λες και εσύ, καλείσαι να κρίνεις μια ομάδα που δεν είναι ομάδα σήμερα. Καταλάβεις που πρέπει να γίνει τώρα, στην πέμπτη αγωνιστική, αυτό είπα, αν το άκουσες. Εγώ πιστεύω, Νίκο, θα σου πω κάτι. Δεν πρέπει να ξέρουν και τα ονόματα των συμπαικτών τους. Είμαι πάρα πολύ καυστικός σε αυτό που λέω, ναι, στα σχόλιά μου, γενικά. Δεν πρέπει να ξέρουν τα... Αυτοί πρέπει να μαζεύονται σε κάθε παιχνίδι λιγάκι λίγο πριν το... Άστο με τον Πόλεμο τώρα που είναι 5 μέρες. Έπεταξε και μια τάκα, δεν κάνω θαύματα. Τώρα αυτό δεν είναι και... μου φαίνεται αυτή η τάκα δεν είναι και τελείως άσχετη. Δεν είναι και τρελός προπονητής, κάτι ξέρει και λέει. Εντάξει. Απλά δεν ήθελε να πει και πολλά για να μην εκθέσει κόσμο. Εντάξει, δεν θέλει να πάρει και το καταλαβαίνεις ότι το κάνει και λίγο και προστατευτικά για τον ίδιο. Αλλά και λογικά, είναι όλα μέσα. Όχι, okay, και είναι και λογικό. Είναι αυτό λογικό, που το είπε είναι λογικό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Εντάξει, θα κάνω αυτό που να κάνω και ό,τι βγει. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ θέλει ένα χρόνο να χτίσει μια ομάδα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, το ξαναλέω. Ότι τώρα καλείται να τρέχει και να δούμε αν θα φτάσει. Και ένας παίκτης π.χ. Τώρα, ναι, και ένας παίκτης ο Χατζηγιοβάνης. Όταν δεν διορθώνεις τα προβλήματά σου, όταν ξεκινάς ποδόσφαιρο, σαν να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και τα κουβαλάς αυτά τα μειονεκτήματά σου στο παικτικό σου κομμάτι και συνεχίζεις και τα ακολουθείς, δεν θα βελτιωθούν ποτέ. Εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί αυτά και δεν τα έχει εξαλείψει, μιλάμε για τα παραπανήσια κοντρόλ, μιλάμε για τα πολύματα μπάλας μέσα στο παιχνίδι, τα κάνει αρκετά ο Χατζηγιοβάνης, δεν πρόκειται να τα βελτιώσει. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές από αυτόν. Εντάξει, τώρα με ποιο παίζουμε εμείς τώρα. Λαμία, πιστεύω γενικά ότι όλοι μπορούν να βελτιωθούν, να δουλέψουν. Ο Τάσος έχει ταλέντο, σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι σχετικά. Έκανε και τα λάθη του πάλι. Okay, γενικά όμως ο Χατζηγιοβάνης είναι ένα από τα παιδιά που στα καλά του μπορεί να προσφέρει. Εγώ το βλέπω πιο γενικά. Ότι κάνει τα λάθη, τα κάνει. Εντάξει, okay, κοίταξε όμως, να σου πω κάτι. Κοίταξε, κάνει πολύ μπάλα. Το λέω και εγώ, το πιστεύω και εγώ. Και έχει εξοδεύσει πολλές φάσεις πολλές φορές και αδικεί τον εαυτό του. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά πες, ναι, απλά με το πιο απλό ποδόσφαιρο, ενώ κάνεις όλο το δύσκολο, ρε παιδί μου, δώσε τη ρημάδα στο τέλος να τελειώσει τη φάση. Και για να κλείσω, επειδή τώρα, επειδή ο Μπόλων είναι σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο, γιατί θέλει να αξιολογήσει το ρόστερο όπως πιστεύει ο ίδιος και έτσι πρέπει να γίνει για μένα. Αλλά παράλληλα πρέπει να βρει και τρόπο να μαζεύει βαθμούς. Δηλαδή είναι τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Θέλει να αξιολογήσει, να οργανώσει μια ομάδα. Παράλληλα όμως δεν είναι καλοκαίρι εδώ πέρα, δεν είναι προετοιμασία. Δεν μπορεί να... Γιατί είπε στη συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση, ότι θέλει 2-3 αγώνες. Καταρχήν εγώ, έτσι όπως είναι σήμερα την ομάδα, πιστεύω για να αξιολογηθεί τώρα ότι θέλει παραπάνω αγώνες από 2-3. Είναι και μεγάλο τώρα σε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν ευκολία. Όχι, για να αξιολογήσει τους παίκτες πραγματικά. Γιατί τώρα στον επόμενο αγώνα δεν πρέπει να αξιολογηθούν οι παίκτες. Όχι, βέβαια. Είναι ο δεύτερος αγώνας δικός σου. Έτσι όπως είναι οι συνθήκες γενικά με Λαμία, αποκλείται. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Αδερφέ, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Στην προπόνηση όμως. Ναι. Έλα, ο Κώστας. Τι περιμένεις να δεις σήμερα? Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει 1-0 με 1000 ζόρια. Αυτό περιμένει. Τι νίκη περιμένει? Ναι. Όχι, αν με ρωτούσε και πριν τον αγώνα, δεν θα άλλαζε τίποτα. 1-0 με 1000 ζόρια, τη νίκη το τρίποντο. Δηλαδή να κλέψουμε τη νίκη που θα. Δεν γίνεται. Δεν υπήρχε άλλη συνταγή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν εικόνα δεν ήταν μακριά από αυτό που περίμενες, αυτό που είδες. Όχι, με καμία. Άμα ήμουν προετοιμασμένος. Αλλά δεν περίμενα να δει και στη φάση του γκολαμάδε, Νικό. Δηλαδή αν έβαζε λίγο το πόδι του ο Σέχεφελτ να έχει αντίληψη φάση, θα μπορούσε να τον εμπόδιζε το παιδί. Δεν το βάλε. Δεν το βάλε. Δηλαδή να εκτιμήσει ότι είσαι ο επιθετικός δίπλα σου. Βάλει λίγα και το ποδαράκι σου. Απλά είναι κακό. Εκεί που έχει φτάσει είναι όχι τσάμπα, είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι τέλος πάντων. Και επίσης δεν γίνεται να κυνηγάς τώρα πολλές ομάδες. Ήδη η Τρίπολη μαζεύει βαθμούς. Είναι και το βαθμολογικό άγχος τώρα. Η Τρίπολη, ο Βόλος, από το πουθενά ο Βόλος 11 βαθμούς. Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα ξαναβολής πότε έχει οριστεί? Την 3 Νοεμβρίου νομίζω είναι. Αργεί και αυτό, από 10 μέρες περίπου. Μετά τη Λάμια. Οκ, okay, εντάξει, θα δούμε εκεί πέρα τι θα κάνουμε. Επίσης από αυτό που περιμένω να δω πολλά, πραγματικά γιατί δεν έχω δει τίποτα. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, αλλά μου κάνει, γιατί και από το Σάντζες είχα δει τίποτα και σήμερα είδα. Κοίταξε, με το Σάντζες να σου πω, τώρα επειδή πάμε στο ατομικό και δεν ήθελα να αναφερθώ στο ατομικό, επειδή το σχολίασες, το ατομικό. Ο Σάντζες, πραγματικά, ο Σάντζες τον είδα μόνο από το 45 μέχρι το 60. Μετά δεν τον ξαναείδα, συγγνώμη. Τώρα απασχολήθηκε με το αμυντικό κομμάτι. Εντάξει, κοίτα, σε σχέση με τα μάτια που με δει πολύ καλύτερο μάτια συνολικά, καμία σχέση. Εντάξει, 15 λεπτά καλά από τα 5 παιχνίδια. Αυτό ήταν μόνο. Εντάξει, με αυτό συζητάμε, αλλά σκέψου ότι σου έχει πάρει ένα πέναλτι και σου έχει βάλει ασίστ για γκολ.
Είδες τώρα που καταλήγουμε στην κουβέντα ότι πρέπει να κάνουν αυτά τα παίχτες τα βασικά πλέον. Να παίξουν 15 λεπτά σε ένα παιχνίδι. Να λες ότι ένας παίξει είναι άχρηστος. Όχι, δεν το είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Απλά ο Φίλιππος εννοεί ότι πρέπει να αποκτήσει διάρκεια ο Παναθηναϊκός. Όχι μόνο διάρκεια και στην υπόλοιπη. Ναι, δηλαδή και ο Καρλίτος, είδαμε στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε 15 λεπτά και μετά χάθηκε σε υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Και το ξαναδέμε μετά με τον Όφη. Αυτό το πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Καλά, για την ομάδα αν υπάρχει διάρκεια έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Για να βρει μια σταθερότητα. Αλλά πρέπει να... Εγώ δεν σου λέω να παίζει 90 λεπτά, να παίζει τουλάχιστον ένα μήνυμα. Όχι, να φαίνονται σε παιχνίδι, δηλαδή σε πιο μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή να μην ξαφανιστεί ο Καρλίτος στο επόμενο παιχνίδι. Ή ο Μακέντα, ή καλό Μακέντα. Εντάξει, περίμενα. Δεν ξέρει το στυλ του. Εμένα, εγώ από αυτό που περιμένω. Γιατί και σήμερα είδα κάποια παιδιά να προσπαθούν περισσότερο. Το είδα. Από αυτό που περιμένω περισσότερα πράγματα και δεν έχω δει μέχρι τώρα. Και εντάξει, δεν θα κάνω βιαστική κρίση για όλου του λόγου που είπαμε πριν. Αλλά περιμένω να δω πράγματα από τον Αϊτόρ που δεν έχω δει πραγματικά κάτι. Ο Αϊτόρ, πέντε παιχνίδια τον έχω δει μόνο στη φάση που έχασε τον Άρη. Τίποτα ναι, άλλο. Κάτι, μα τίποτα άλλο. Δεν έχω δει, γι' αυτό είπα και το Σάντσες είδα μια αντίδραση. Είδα το Χατζηγιοβάρη που δεν ήταν στα χάη του. Αλλά τον Αϊτόρ δεν έχω δει τίποτα μέχρι τώρα. Δηλαδή τώρα ο Σάντσες τον είδαμε για 15 λεπτά όπως σου είπα στο 45 με 60. Μετά θα τον ξαναδούμε από το 25 μέχρι το 45. Δηλαδή θα προσθέσει άλλα 5 λεπτά στη διάρκεια του. Αυτό λέω περίπου πάνω κάτω. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε 5-10 λεπτά στη διάρκεια μας για κάθε 2-3 παιχνίδια. Δεν γίνεται, δεν θα βγει έτσι η χρονιά με τίποτα. Και αν δεν πάρει και από τις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, αν δεν του βγουν οι μεταγραφές, αλλοί μόνο μας. Πρέπει να βγουν. Όχι... Τα παιδιά έξω τώρα και πιστεύω... Έγινε φίλε. Να, καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά, προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Έλα, Αλέξανδρε. Τι κάνετε, παιδιά. Γεια σου Κώστα, γεια σου Νικολάρα, γεια σου Τάσο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια χαρά, όχι. Καλές αδέρφια. Καλά, Αλέξανδρε. Να είστε πάντα καλά παιδιά, και εγώ πολύ καλά. Λοιπόν, πριν πάω, καταρχήν από αύριο για τον Μπάζι 1 θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, διότι η ομάδα είναι κουρασμένη από τα πολλά συνεχόμενα μάτς. Ναι, μεν αποκτάζει ρυθμό, αλλά είναι και πολλά τα 90 λεπτά. Εντάξει, και δύο φορές εθνική τώρα, εντάξει. Εντάξει, μια χαρά είσαι, τι πολλά. Εντάξει, νομίζω με τους τόσους χρονιάς, προπονήσεις. Πότε ναι, είναι και αυτό. Εντάξει, εγώ πούμε, αν φέρει χτύπα ξύλο που δεν θέλω νίκη να φέρει ΑΕΚ αύριο, αν φέρει ισοπαλία, το περιμένω, δηλαδή θα τους δικαιολογήσω. Αρκεί να βλέπω να τα δίνουν όλα, έτσι. Αυτό θέλω πάντα από τους παίχτες. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο μάτς με την Μπράκα, παιδιά. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ κακό μάτς. Θα μπορούσαμε να νικήσουμε, αλλά κατεβήκαμε με λάθος φιλοσοφία. Ο Λιβέιρα παίρνει 1,2 που σας το έχω ξαναδεί παιδιά και ο Λιβέιρα δεν δικαιολογείται για αυτά που κάνει που παίρνει 1,2 και το έχει δείξει και σε άλλα μάτς. Σε ντέρμπι δεν έχει σκοράρει σε κρίσιμα ντέρμπι. 1-0-50 είναι τηλεφών. Εντάξει δεν θα κολλήσουμε. Εντάξει, οκ. 1-0-50. Εγώ ξέρω 1,2 τηλεφών. 1-0-50 έτσι και πάλι. Εγώ πιστεύω παιδιά ότι δεν αξίζει. 4 τελικές ούτε μία εντός εστίας. Ούτε μία εντός εστίας. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Λες και το κάνει επίτηδες. Απίστευτο. Που δεν το έκανε, μην τρελαθούμε. Αλλά αυτή η αστοχή αυτού του παίχτη, παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά, ο Λιβάγια μπήκε μέσα, έκανε δύο λάθη, ήταν ομοιραίος στον αγώνα. Ο Τσιντώτας στο πρώτο και στο τρίτο γκολ δεν φέρνει καμία ευθύνη, όμως στο δεύτερο φέρνει, που κοίταζε την μπάλα, γιατί αν έπεφτε, μη σας πω ότι θα μπορούσε να μπλοκάρει όλα την μπάλα. Εντάξει, ήταν άμα, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αλλά καταλάβηκαμε με λάθος φιλοσοφία. Και αυτό που βλέπω τώρα, τις προάλλες παιδιά γκρινιάζαμε στην αρχή της χρονιάς πριν έρθει ο Τάνκοβιτς και ο Γκαρσία γιατί δεν έχουμε εξτρέμ. Τώρα έχουμε παίχτες και τι μας φταίει. Να σου πω εγώ τι μας φταίει και δεν ξέρουμε. Ο προπονητής παιδιά. Ο προπονητής δεν φαίνεται ότι μπορεί να περάσει αυτό που φέρει στους παίχτες. Και οι παίχτες δεν φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία του Καρέρα. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς τι λέτε ρε παιδιά. Ή μήπως μόνο εγώ τα βλέπω. Για πέντε μου Αλεξάνδρο, ο καθένας έχει την άποψή του. Εντάξει. Λες εσύ τι πιστεύουν, ναι. Πες μου, ωραία, Κώστα, τι πιστεύεις εσύ πάνω σε αυτό που είπα. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρέρα δεν βγάζω άχρηστο, αλλά δεν ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του. Εγώ αυτό βλέπω. Εσύ τι λες. Πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά, ειδικά από τα play-off και μετά, πολλά πράγματα δεν του έχουν πάει. Τον τελευταίο καιρό γίνονται όλο και πιο συχνά τα παιχνίδια που τέλος πάντων δεν του βγαίνει τίποτα.
Θεωρώ ότι, και το έλεγα και στον Τάσο, εκτός ας πούμε λίγο πριν πούμε ότι από το, μετά το μάτς με τη Wolfsburg, ξεκινώντας από το παιχνίδι στο Περιστέρι, πολλές επιλογές, που και από ατυχία βέβαια, γιατί πρέπει να έχεις και λίγο μεταφυσικές εικόνες για να μαντέψεις όλα αυτά που έχουν τύχει στην ΑΕΚ, είτε δεν του βγαίνουν είτε έρχονται τραυματισμοί, με αποτέλεσμα, ξέρεις, όλες οι επιλογές πλέον να γίνονται με μεγαλύτερη πίεση και να έχει και ο ίδιος άγχος και τα λοιπά. Αυτή την εποχή δεν του βγαίνει τίποτα, φίλε. Αλλά αυτό που με ενοχλεί ίσως λίγο περισσότερο, ναι, είναι ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια, άντε να δικαιολογήσω το ένα, ειδικά στο μάτς με τον Μπάουκ, έπρεπε να προσαρμοστούμε εμείς στους άλλους. Αυτό, ναι, δεν μου αρέσει, δηλαδή. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι, πες, συνέχισε. Αυτό. Ωραία. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι στα ντέρμπι δεν είναι ο προπονητής. Αυτό μου έχει δείξει μέχρι τώρα, έτσι, ότι στα δύσκολα πράγματα, ας πούμε, δύσκολα πράγματα, ας πούμε, στον τελικό που κατέβηκε και ο Ολυμπιακός χωρίς με πολύ σημαντικές αποσύρες, που μας νίκησε. Έτσι έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, και εμείς στο μάτσο του ΠΑΟΚ. Μας είχε μόνο τέρμα ο ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι ντροπή να γίνει αυτό το πράγμα, να μας έχει ο ΠΑΟΚ μόνο τέρμα. Έτσι, ειδικά μέσα στο ΑΚΑ. Έτσι. Και επίσης, δεν είναι ο προπονητής που θα έχει μια εναλλακτική λύση αν θα δώσει κάτι στο παιχνίδι του. Εγώ αυτό βλέπω, που θα αλλάξει ένα σύστημα, που θα κάνει μια αλλαγή, που. Έτσι. Και αυτό βασικά. Αυτό. Εσείς τι λέτε? Εντάξει, Αλεξάνδρε, σημασία έχει ακούγεται για τη δική σου άποψη. Εμείς θα τα πούμε και εν καιρό και στην πορεία. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ήθελα να πω κάτι. Α, εντάξει, πάμε να προλάβουμε να βγάλουμε και μια ακόμα γραμμή. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο μπορώ. Πάμε γρήγορα, πάμε. Ναι, γρήγορα. Και ότι στα ντέρμπι δεν έχει και πολύ καλή παράδοση, ειδικά με τον Ολυμπιακό, τέσσερα μάτς, τρεις ήττες. Έχει χάσει και από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εντάξει, και πέρα ήταν. Εντάξει, τα δύο μάτς στα play-offs τα έπαιξε με πάρα πολλές απουσίες και τα δύο. Ναι, εντάξει, παιδιά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Έχει καλά, μια χαρά. Συνεχίζουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, σε ακούμε, φίλε. Ναι, εσύ, φίλε. Παιδιά, καλημέρα. Γιώργος από Θεσσαλονίκη, ΑΕΚ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μιλήσω για αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στην ΑΕΚ και δεν τελειώνουν εδώ και περίπου 2-2,5 χρόνια. Τέσσερις χαμένοι τελικοί, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αγωνιστική εικόνα ομάδας, τραγική, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ποδοσφαιριστές να τραυματίζονται, να τους περιμένουμε, ξέρω εγώ, σε 2-3 μήνες να γυρνάνε σε 7-8-10 μήνες, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γενικά βλέπουμε, ας πούμε, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί, οποιαδήποτε ξεφτύλα και να φάει η ΑΕΚ, δεν τρέχει τίποτα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν πειράζει, παιδιά. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Έλα και τι έγινε. Έλα μωρέ, ο Λιβάγια δεν είναι στα καλά του κτλ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα μωρέ, ο άλλος δεν δίνει πάσα σε κανέναν. Είναι ντεφορμή, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια, δεν πειράζει. Πραγματικά ο ηγέτης της ΑΕΚ ασχολείται καθόλου με το αγωνιστικό κομμάτι? Τα βλέπει αυτά τα πράγματα? Ή απλά έχει παραδώσει πνεύμα, έχει πει, παιδιά, εγώ ασχολούμαι μόνο με το γήπεδο, να τελειώσω το γήπεδο και κάτσε, το να διαχωρίσουμε κάτι εδώ για να μην είμαστε άδικοι. Υπάρχει άποψη δικιά σου και κάποιοι άλλοι που λένε ότι παρεμβαίνει και περισσότερο. Δηλαδή αυτό πρέπει να το ξεμπλέξουμε λίγο. Εγώ ρωτάω, εσύ λες ότι δεν ασχολείται. Γιατί άλλοι λένε ότι παρεμβαίνει και αυτό ακόμα, ας πούμε, παραμένουν παίχτες σαν το Λιβάγια, για παράδειγμα, στην ΑΕΚ. Κώστα, συγγνώμη τώρα, με αυτά τα πράγματα, καταρχάς, Ρε παιδιά, γιατί κάνουμε κουβέντες οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά? Φίλε μου, πώς είπαμε, Γιώργο. Να την κάναμε αυτή την κουβέντα, να την εξέφερες αυτή την απορία, ας πούμε, πρόπερση, όταν γινόταν και φασαρία, και σωστά γινόταν με τον τρόπο που έκλεισε η ΑΕΚ μεταγραφές, ή πέρσι με την αποτυχία, που ούτε πέρσι μπορούσαμε να την κάνουμε, γιατί και το θέμα με τον Καρντόσο το στήριξε όσο μπορούσε. Άλλο αν δεν άξιζε τελικά να το στήριξει. Αυτό το καταλάβαμε όλοι εκ των υστέρων. Φέτος, όταν η ΑΕΚ έχει κάνει τόσες μεταγραφές, έχει καλύψει τόσα κενά, έχει ανεβάσει τόσο τα έξοδά της για το αγωνιστικό τμήμα, είναι δυνατόν να συζητάμε αν ενδιαφέρεται η διοίκηση για το αγωνιστικό κομμάτι? Το να κάνει.
το να κάνει να μην κάνει μεταγραφές, το να κάνει ή να μην κάνει μεταγραφές κτλ. Δεν είναι υποχρεωτικά τέτοια και καλά ότι ας πούμε νοιάζομαι, καίγομαι, τι γίνεται η ομάδα. Δηλαδή τέσσερις, είναι δυνατόν τώρα η ΑΕΚ να έχει τέσσερις σερί τελικούς. Και ωραία, και τι να κάνει γι' αυτό, να διαλύσει την ομάδα, δεν καταλαβαίνω. Παίξαμε φέτος με τα τριτοδεύτερα του Ολυμπιακού. Πιστεύεις εσύ ότι σε τελικό κυπέλλου η ΑΕΚ θα ξαναβρει τέτοιο Ολυμπιακό? Και κατεβήκανε σαν να μην πω ότι εγώ... Πού θες να καταλήξεις, είναι άλλο να εκφράζεις τα παραπονά σου για κάτι και άλλο να χρεώνεις ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτά που λες δεν στηρίζουν το ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Θέλω να καταλήξω στο ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Να. Αυτό δεν τι προτείνεις, τι προτείνεις. Αυτό, εγώ δεν είμαι για να προτείνω, εγώ είμαι οπαδός, το παράπονό μου λέω. Το τι προτείνεις μην το λες. Ωραία, είναι σωστή η τοποθέτησή σου. Είναι σωστή η τοποθέτησή σου. Έτσι όπως το λες είναι σωστή η τοποθέτησή σου. Ναι. Σωστή. Δεν πάει άλλο η ιστορία αυτή. Απλά... Αυτό το χάλι να το βλέπουμε. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ, να χάνει την μπάλα και να κάθεται κάτω να φτιάχνει τις κάλτσες της ΑΕΚ, να τρώει γκολ και να μην τρέχει τίποτα. Και να μπαίνει αυτός ο ποδοσφαιριστής αποστολή με τα Γιάννενα. Σοβαρολογούμε τώρα. Και εμένα με ενοχλεί αυτό, φίλε. Εντάξει, το λέμε. Σοβαρολογούμε τώρα. Να τρώει η ΑΕΚ γκολ, ο άλλος να είναι κάτω να φτιάξει την κάλτσα του και στα Γιάννενα να είναι αποστολή και δεν βαριέσαι και είμαστε φιλαράκια και όλα καλά. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Σου είπα, γενικά ο τρόπος που το τοποθετείς, γιατί που λες δηλαδή ότι εγώ θα πω τον παράπονο μου και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, είναι ο πιο σωστός τρόπος. Γιατί λόγος για να υπάρχουν παράπονα υπάρχει. Και υπάρχει και αυτός που λες εσύ τώρα. Και εμένα με χάλασε πάρα πολύ αυτή η εικόνα με τον Λιβάγια. Όπως με χάλασε το πούλημα της μπάλας με τον Ολυμπιακό στο τελικό. Όπως με χαλάει να βλέπω τον Ολιβέρα να μπορεί να σπρώξει την μπάλα στο μισό μέτρο, να τη βάλει να προηγηθεί η ΑΕΚ ή τώρα να μου χάνει τρία γκολ. Και όλοι να ασχολούνται με το τι παράπονα μπορεί να έχει ο ένας και τι παράπονα μπορεί να έχει ο άλλος. Ναι, σαφώς και εγώ έχω αυτά τα ερωτηματικά. Ωστόσο, δεν μπορεί πάντα και μια δίκηση να λειτουργεί ως οδοστρωτήρας. Κώστα, συγγνώμη, Τάσο, συγγνώμη τώρα. Αν η διοίκηση δεν πάει να τρίξει δόντια, να τους πει μάγκες, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δίκηση είναι και ο Ηλιαίδης. Δίκηση είναι και ο Ηλιαίδης που μίλησε χθες στους παίχτες. Τι διοίκηση αντιπροσώπευε. Θυμάσαι μια κουβέντα που κάναμε πριν 2-2,5 χρόνια ότι δεν μπορεί να κατεβαίνει ο Μελισανίδης όταν είχαμε τα πολλά περιστατικά. Ότι δεν μπορεί να κατεβαίνει ο Μελισανίδης. Πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουμε δηλαδή κάποια στιγμή. Εγώ θα πω το εξής. Δεν μπορεί για πράγματα για τα οποία είχες παράπονο που επενέβαινε ο Μελισανίδης και δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος τώρα που πρέπει να τα λύσουν άλλοι. Να λες ότι ξέρω εγώ πρέπει να κατεβεί κάτω ο Μελισανίδης. Να κάνει τον μπαμπούλα, λες λοιπόν γιατί να γίνει. Λογικά, ναι, αν συνεχιστεί έτσι η ιστορία, για παράδειγμα, ο Λιβάγια θα βρεθεί εκτός ομάδας. Αν συνεχιστεί έτσι η ιστορία, δεν μπορεί να γίνει για κάτι άλλο. Θα σου πω εγώ ίδιος ότι. Και τους δύο, ας πούμε, πες ότι τον έναν από τους δύο, να μην είμαστε υπερβολικοί, τον πουλούσε το καλοκαίρι. Θα υπήρχαν πολλοί που θα λέγανε ξεπουλάει και τα λοιπά και τον δίνει με λίγα. Ναι, τώρα που βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα, πρόσεξε, φίλε μου, γιατί πρέπει και ο κόσμος κάποια στιγμή να καταλάβει τι λέει. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα για την πολιτική των πωλήσεων και εγώ προσωπικά την έκανα μάρτυρας ο Βασίλης ο Γερασίμας είναι σε άλλο σταθμό το πρώτο καλοκαίρι μετά την πρώτη μας χρονιά που πήραμε το κύπελο και έλεγα ας πούμε ότι είχα την ιδέα πως κάποιοι παίκτες μπορούσαν να πουληθούν, πέφτανε τα πινελίκια βροχή. Εάν για παράδειγμα το χειμώνα πήγαινες να δώσεις το Λιβάγια όταν υπήρχε προσφορά αν θυμάμαι καλά δύο φορές κιόλας. Θα έλεγε ότι τον δίνεις μόνο 3,5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή δεν μπορεί να κρίνουμε το Μελισανίδη και για το έτσι και για το γιουβέτσι. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Αν τον έδινε με 3,5, γιατί τώρα κατόπιν εορτής όλοι λέγαμε μακάρι να είχε φύγει. Ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια δεν ναι. Υπήρχε 3,5 εκατομμύρια, υπήρχε οψιόν. Οψιόν. Ναι, τέλος πάντων. Δανεικότητα. Με τη Σπάλ. Ναι, η μοναδική πρόταση που έφτασε στο Γενάρη ήταν με οψιόν αγοράς. Όλοι θα λέγαμε λοιπόν. Η Σπάλ έπεσε όμως. Και δεν θα πέραμε, πάλι θα έρχονταν εδώ. Πάλι θα γύριζε πίσω πιθανότητα. Ναι. Κώστα και Τάσο, ο Κώστας με ξέρει από πολύ παλιά. Εγώ είμαι οπαδός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει, ναι. Το καταλαβαίνω. Να απλά πω λίγο τι δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πουλήσει η ΑΕΚ φθηνά, αν θα αγοράσει ακριβά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτοί που μπαίνουν μέσα να δίνουν την ψυχή τους. Και να καταλαβαίνουν πού παίζουν. Δεν με ενδιαφέρει αν ο Μελισανίδης θα αγοράσει φθηνά. Φίλε, αν θα έτσι όπως διαγράφονται τα πράγματα. Δεν μου καίγεται καρφί. Θα σου πω για μένα το μεγαλύτερο ναι. Κακό. Ας πούμε, αν μπορώ να το πάρω σαν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, είναι ότι
η ΑΕΚ δεν μπορεί, εκεί που κάνουν πίκη παίχθεσης, θα έπρεπε να τους πουλάει. Αλλά επειδή έχουμε ακριβώς μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει με τη δίκηση αλλά και με τον κόσμο προσωπολάτρες, ξέρω εγώ ότι μη φύγει ο ένας, μη φύγει ο άλλος, μη φύγει ο παράλληλος κτλ. Πάντως, ο Λιβάγια, επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για τον Λιβάγια, δεν έχει κάνει ποτέ πικ. Με τον όρο που το λες εσύ σωστά. Ναι. Ποιο είναι το πικ. Θα μπορούσε να το κάνει το πικ στο Champions League, για παράδειγμα. Όχι. Πήγε και αποβλήθηκε σε ξύλο πριν από το τέλος του αγώνα. Εκεί που περιμένει σαν ομάδα, λοιπόν, γιατί ειδικά για την περίπτωση του Λιβάγια, δεν είναι μια ευθύνη της ομάδας. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Γιατί ο Λιβάγια πραγματικά έχει να παίξει από τότε που τελείωσαν τα τέσσερα μάτς του Champions League που πλακώθηκε με τον Λάζοβιτς. Τι γίνεται, λες ο Λιβάγια κάνει τη χρονιά, παίρνει το πρωτάθλημα. Σου κάνει τέσσερις ματσάρες στα περισσότερα μάτς. Έχεις να τον αγοράσεις όμως τότε. Όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, ναι, τον είχες δανεικό και έπρεπε να τον αγοράσεις. Τον αγόρασες. Ναι. Δίνεις τα 2.800 πόσα απέμενε να δώσεις. 2 εκατομμύρια. Με τα 200 που είχαμε δώσει την πρώτη χρονιά κτλ. Λοιπόν. Τον παίρνεις και κάνει τα τέσσερα μάτς. Είναι πάνω που πάει στην εθνική. Και λες τώρα με τα τέσσερα μάτς τελειώνει το παιχνίδι. Εκεί που τρίβεις τα χέρια σου ότι θα παίξει αυτό στη Champions League και θα τον μοσκοπουλήσω, ας πούμε, το καλοκαίρι, πάει και πλακώνεται. Και παίζει ένα παιχνίδι και ξαναποβάλλεται. Και ξαναποβάλλεται. Εντάξει. Δηλαδή, ειδικά στην περίπτωση του Λιβάγια, πραγματικά είμαι δεμένα χέρια στο να τον πουλήσω. Εγώ... Τέλος πάντων, ο Γιώργος είπε κάτι άλλο στο οποίο έχει απόλυτο δίκιο. Ότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν στην ομάδα, ότι όντως δεν μπορούν να αγωνίζονται στην ΑΕΚ παίχτες που εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές, και σίγουρα αυτά υπάρχουν κάποιοι που τα βλέπουν. Έπρεπε να μπει ο Λιβάγια από αποβολή με αυτή τη συμπεριφορά που έχει τη Πέμπτη. Το ξαναλέμε, δηλαδή, όχι. Ναι. Για μένα όχι, φίλε, όχι. Τον αφήνεις εκτός αποστολής. Πάντως το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσονται αύριο. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε φύγει 5 λεπτά από τις 1 και πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και επίσης ένα τελευταίο να πω συγγνώμη. Η περίοδος χάριτος για τον Καρέρα έχει τελειώσει. Η περίοδος χάριτος. Και ένα τελευταίο. Ελπίζω, γιατί τις προάλλες είδα τη μια σύνδεση που έδειξε ο Χατζηχρήστος, ελπίζω να βγαίνει να μιλάει πιο συχνά, μπας και οι λύκοι ξυπνήσουνε. Έγινε, να είσαι καλά. Τους είχε ξύπνιους ο Δημήτρης. Πάμε break, παιδιά. Εδώ πέρα μέχρι τις 2, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα και ο λόγος περνάει αμέσως σε εσάς. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σου Νίκος. Να εγγύς. Γεια σου Νίκο. Τι κάνετε, καλά. Καλά, εσύ. Λοιπόν, θα πω και εγώ λίγο στο πνεύμα αυτή τη κατάσταση με την ΑΕΚ. Τα είπα και στο Τζόγλου, διαφώνησε, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η ομάδα είναι έσχος. Δηλαδή, αυτά τα 3 χρόνια βλέπουμε αυτή τη μεσαία κατάσταση, δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω καμιά αλλαγή, ούτε σαν ομάδα, ούτε σε αγωνιστικό επίπεδο, ούτε σε τίποτα. Τον Ολυμπιακό, πριν 3 χρόνια, τα πήραμε το πρωτάθλημα, είχαμε αρχίσει και του πέραμε το πλεονέκτημα. Είχαμε αρχίσει να τον κερδίζουμε, είχαμε αρχίσει να παίρνουμε την αυτοπεποίθηση. Τώρα έρχεται ο Ολυμπιακός και μας σκορπάει 3 και 4. 3 και 4, αρχίσαμε τα παλιά. Μη σου πω και για το τελικό που συμφωνώ με τον προηγούμενο, ότι κατέβηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή και με παίκτες πάρα πολλούς απών σημαντικούς και με δευτεροτρίτους και δεν μπορούσαμε να τους κερδίσουμε. Με μια ομάδα που ήμασταν υπερπλήρης εκείνη την εποχή. Και κάθε φορά που χάνουμε το κύπελλο, λέμε μία. Το πρώτο λέμε εντάξει, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν offside, κατηγορούσαμε τον ΠΑΟΚ. Μετά εντάξει πήραμε το πρωτάθλημα, δεν πειράζει που χάσαμε το κύπελλο, πήραμε το πρωτάθλημα, φτάνει αυτό. Το 2019 που το χάσαμε, εντάξει κάναμε ευκαιρίες, δεν μας δώσαν το χέρι, πάλι φωνάζαμε για χέρια και πάλι εκεί το χάσαμε. Πάλι με τον Ολυμπιακό, τα παιδιά τα κουρασμένα, τα παιδιά είχαν προβλήματα, μια ζωή δικαιολογίες. Έτσι δεν πάμε μπροστά, εγώ στεναχωριέμαι που βλέπω αυτή την ΑΕ. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Περιμέναμε φέτος τώρα ότι θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, τίποτα, πάλι τραυματίες. Αυτό με τους αμάτσιμους δεν υπάρχει στην ΑΕΚ, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν το ξαναδεί αυτό η ομάδα. Δηλαδή να έχονται καινούργιοι παίχτες, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα σε... Δηλαδή τι γυμναστική κάνουν, δηλαδή σε τι ρυθμό παίζουν και καίγονται συνέχεια και όλη την ώρα βγαίνουν με χιαστούς και αυτά. Δηλαδή όταν είμαστε σοβαρή ομάδα, έχουμε ένα σοβαρό team, έχουμε μια σοβαρή... Δηλαδή σοβαρούς ανθρώπους μέσα, απαγορεύονται να γίνονται κάθε χρόνο τα ίδια λάθη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Από εκεί και πέρα με την Βράγκα που παίξαμε δεν υπάρχει δικαιολογία. Ούτε για τον Λιβάγια. Δεν μπορεί τον Λιβάγια να τον βαφτίζουμε μάγκα όταν βάζουμε την Τρίπολη και να μου κάνει το Ταρζάν και αυτά και τώρα εδώ πέρα σήμερα να μην υπάρχει Λιβάγια.
Δηλαδή στο δεύτερο γκολ, επίσης στο δεύτερο γκολ, να μας περνάει ο άλλος ο σταματημένος, λες και ήταν ο Μέση. Δηλαδή άμυνα που ήταν, δεν μπορούσε να τον κόψει κανένα. Πέρασε τρεις παίκτες έτσι, λες και ήταν ο Ρονάλντο. Αυτούς τους πληρώνουμε, αυτή είναι η ομαδάρα. Ποιος είναι ο Βασανιδονόπουλος, πού είναι. Και αυτός ο παίκτης μας το βαφτίσανε και αυτό να... ότι ήθελε από πουθενά τη Λίβερπουλ να πούμε ο παικταράς. Πού είναι ο Βασανιδονόπουλος που τον κάνανε παικταρά στην αρχή. Έτσι δεν λέγαν όλοι. Συγγνώμη, αλλά είμαι ταραγμένος, γι' αυτό έχω και γρήγορη ροή του λόγου. Όχι, Νίκο, προχώρα. Αυτά θέλω να κάνω ένα stop για να πείτε κι εσείς μια γνώμη. Το πάρω μόνος μου μέχρι το τέλος. Να ακούσω κι εσάς η δικιά σας γνώμη. Γιατί... τι να σου πω, τι γνώμη να πω. Να πεις για την κατάσταση που συμβαίνει την ΑΕΚ, να πούμε την αλήθεια λίγο. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλά μας. Ποια είναι η αλήθεια, Νίκο? Η αλήθεια ότι δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει σύστημα, δεν υπάρχουν παίκτες που αγαπάνε αυτή την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει μια πάσα αυτή η ομάδα, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, δεν έχει γρήγορους παίκτες, δεν έχουμε γρήγορους, έχουμε πολύ αργούς παίκτες και επιθετικά και μεσοαμυντικά έχουμε γρήγορους παίκτες. Άμυνα με Σβάρνες και Τσιγκρίσκι που είναι γερασμένο το παιδί δεν πάμε μπροστά. Ναι, δεν μπορούμε δεν να έχεις κάνουμε. Μόνο αυτούς λοιπόν. Έχεις άλλα τρία καινούργια στόπερ. Πάει αυτό. Ποιοι παίζουν βασικοί, παίζει ο Σβάνος, παίζει ο Τσιγκρίσκι. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι οι αλλαγές. Βάλε τις αλλαγές, βάλε αυτούς που είναι τέτοιο. Τι παίζουν, εγώ βλέπω. Αύριο θα παίξουν οι δύο άλλοι. Πάμε μπροστά. Πάμε. Αυτή η ομάδα πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει μια πάσα, με ποιον θα αλλάξει? Με τον Μπακάκι ή με τον Μάνταλο που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο αυτοί οι άνθρωποι. Ο Μπακάκης πρέπει να πει. Ο Μάνταλος δεν ξέρει ποδόσφαιρο, ρε Νίκο, μην λέμε τώρα. Πού ξέρει ποδόσφαιρο, με τη Βέρεια και με τον Πόλο, τότε ξέρει ποδόσφαιρο. Και όταν είναι στα σημαντικά μάτσα, μην θυμίσω στο Champions League τι έκανε. Που το έδινε ο άλλος πάσα στο μισό μέτρο και δεν μπορούσε να την κοντρολάρει. Αυτός είναι καλός παίκτης. Νίκο, όλα αυτά από πού έχουν προέλθει? Έχουν προέλθει από την ήττα στο Περιστέρι έτσι όπως ήρθε. Έχουν και προέλθει. Και από το μάτς με τον Μπάουκ, το οποίο αυτά και σε αυτό έχουν... βρέθηκε η ΑΕΚ να παίζει χωρίς 9 παίκτες. Okay. Να μιλήσουμε για το πρόβλημα για τους τραυματισμούς που είπε στην αρχή, να μιλήσουμε. Υπάρχει θέμα εκεί πέρα και δεν είναι μόνο φετινό. Να μιλήσουμε για πράγματα δηλαδή μπορεί να κάνουν ζημιά και σε μια καλή προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα, φυσικά και να μιλήσουμε. Το να βγάλουμε τώρα την ομάδα αυτή ότι δεν έχει δυνατότητες ή δεν έχει προοπτική είναι λάθος και δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έχει πλέον πάρα πολλούς παίχτες η ΑΕΚ, έχει και παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά που τις λείπανε τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς έπαθε μεγάλη ζημιά με τον Λιβάη Γκαρσία πάρα πολύ νωρίς. Μόλις έχει έρθει ο Τάνκοβιτς, τις λείπουν τρία χαφ. Για να μπορεί να αλλάζει και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού και όλα τα εξάρια. Έτσι. Και όλα τα εξάρια. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα εξαιτίας των τραυματισμών. Γι' αυτό σου λέω ότι να ξανασυζητήσουμε για τη δουλειά που έχει γίνει, για το πρόβλημα που υπάρχει στην υποστήριξη της ομάδας, στην αποκατάσταση, ειδικά των μυϊκών τραυματισμών και όλα αυτά, να μιλήσουμε. Αλλά να υποτιμούμε την ομάδα, να υποτιμούμε την ομάδα, είναι λάθος γιατί η ΑΕΚ δεν είναι αυτό που περιγράφει σαν ομάδα. Ξέρεις που χάνεις το δίκιο σου. Γιατί μου λες για το Μάνταλο και για το Μακάκι που δεν έπαιζε καν και δεν μου λες για το Μπεχταρά που πληρώνεις ένα 0-50 και έχασε 3-4 γκολ. Και ο άλλος έδωσε δύο ασίστ στους άλλους. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν σου είπα για το Λιβά γιατί ήταν ελευθερία από εκεί ξεκινάμε. Τι μου βάζει το Μάνταλο? Τι μου βάζει το Μάνταλο σε αυτό το παιχνίδι? Ο Μάνταλος σου φταίει δηλαδή. Που του δίνει το αλλού την μπάλα στο κεφάλι και ο άλλος τη στέλνει στα πράσινα πουλιά. Ρε φίλε τώρα, εγώ δεν είναι. Τι μου βάζει το Μάνταλο, ρε φίλε? Ξέρεις και εγώ το Μάνταλο τα χώνω. Ωραία, ο Μάνταλος του φταίει. Του δίνει συστημένη, πάρε βάλει στο κεφάλι. Μα δεν μπορεί να κάνουν αυτή. Ο άλλος βρήκε τέρμα. Ο άλλος βρήκε τέρμα. Ή έστω να πάει ένα μέτρο από το τέρμα. Την έστειλε πια να βγει πλάγι out την μπάλα. Μα τι μου λες για το Μάνταλο και τον Μπακάκι όμως? Δεν το λέω για την πράγκα τώρα. Ένα λεπτό, εγώ δεν σου λέω για το Μάνταλο για τώρα. Εγώ σου μιλάω για το Μάνταλο συνολικά. Έτσι. Ο Μάνταλος δεν κάνεις κρίση για το μάτς με την Μπράγκα και μου λες για το Μάνταλο και για τον Μπακάκι και δεν μου λες για τον άλλον που παίρνει ένα και χάνει τρία γκολ και για τον Λιβάγια που λέει λεφτό στην μπάλα. Ένα λεπτό, γιατί τώρα μου λες πράγματα περίεργα. Ποιος μα ποια περίεργα πράγματα σου λέω? Ποιος είναι ο αρχηγός της ομάδας, μπορεί να μου πεις? Ποιος βαφτίζουμε αρχηγό της ομάδας σου? Ποιος έχει το σύστημα? Ωραία, και εγώ θα ήθελα κάποιον άλλον. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι που κάνεις κρίση, ξεκινάς από το Λιβάγια και τον Ολιβέρια, τον Ολιβέρια και τον Λιβάγια. Εγώ τα έχω πει για τον Λιβάγια. Καταρχάς, ο Λιβάγια. Τι έχεις? Ο Λιβάγια είναι ένα απροσάρμοντος χαρακτήρας. Τα θυμηθήκαμε και τι έκανε με τη Σέλτικ. Που μας άφησε σε ξερό κρύο. Και άρχισε την κριτική σου για το μάτς με την Μπράγκα. Και μου πιάνεις για τον Μπακάκι που δεν έπαιζε και για τον Μάνταλο που έστω ένα μήχρονο άνθρωπος ήταν υποφερτός. Δηλαδή, άλλοι δύο τι ήταν δηλαδή στο παιχνίδι? Εγώ σου λέω συνολικά τι περιμένω τον Μάνταλο. Αυτός είναι αρχηγός.
Άμα δώσει αλλού, εγώ δεν θα λέω για το Μάνταλο. Και λέω και για το Μάνταλο. Αλλά είπα και για το Λιβάγια. Ότι ήταν ανεπίθετο ότι στο τρίτο γκολ που φάγαμε καθόταν κάτω εκεί πέρα, λες και πόναγε μέσα του, λες και ήταν 100 χρονόγρια και τους άφηνε τους άλλους απέρπου να κάνουν πλάκα. Και, και φάγαμε έτσι γκολ. Δηλαδή, δεν τους προλάβαινε έτσι καλώς. Αλλά δεν κάθεσαι κάτω. Σηκώνεσαι να προσπαθήσεις όσο μπορείς να μπας και μπορείς κάτι. Δυστυχώς, και κάτω να μην καθόταν, δυστυχώς το σεβαστήκαμε παραπάνω τον Λιβάγια εμείς οπαδί. Του δώσαμε περισσότερο αγάπη και αυτός φαίνεται ότι δεν διαφέρεται για την ομάδα. Δεν τον απασχολεί τίποτα. Δηλαδή βλέπεις μια διαφορία τελείως και γενικά μια μουρμούρα και νεύρα. Λοιπόν, εγώ το έχω πει. Άμα δεν θέλει ο Λιβάγια μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους παίκτες. Ούτε μαγκές ούτε τίποτα. Γιατί και ο Μπράνιες έτσι έκανε και μας άφησε έτσι. Μας το πεζάει και αυτά. Λοιπόν, να σταματήσει αυτή, και εγώ για τους οπαδούς, η δολολατρεία που κάνουμε. Να σταματήσει αυτό το πράγμα που φωνάζουμε παίκτες που τους εξυψώνουμε, γιατί μετά μας παρατάνε και δεν θυμούνται σε ποια παίζανε. Εγώ γι' αυτό πιο πολύ νευριάζω, έτσι. Εγώ σου λέω αύριο, άμα θέλει να πήγε ο Λιβάγια, δεν με απασχολεί. Μπορώ και με λιγότερα λεπτά να βρούμε πιο καλό παίκτη, που θα στηρίζει πιο πολύ την ομάδα. Έγινε, Νικόλα. Ναι, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Yeah. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γεια χαρά. Ραφαήλ από Χαλάνδρη, Παναθηναϊκός. Γεια σου, Ραφαήλ. Έλα. Πρώτη φορά παίρνω, παιδιά. Να είσαι καλά. Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν έβαζα ένα τίτλο, είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει μικρύνει. Δηλαδή αυτή η ομάδα με την οποία μεγαλώσαμε πια δεν είναι αυτή η ομάδα και πρέπει να τελειώσουν και... Και τα παραμύθια ότι ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο βγαίνει και παίρνει τα 20 εκατομμύρια του Champions League και ο Παναθηναϊκός έχει μια ισοστρέφεια λόγω της πολυμετοχικότητας προφανώς. Δεν θέλω να γυρίσω τώρα πάλι στα ίδια. Καλά, είχε ισοστρέφεια και πριν πολυμετοχικότητα. Δεν είναι μόνο πολυμετοχικότητα. Εντάξει, Νίκο, ισοστρέφεια υπήρχε και πριν την πολυμετοχικότητα για 3-4 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το... Τι εννοείς εσωστρέφεια, γιατί είναι πολύ το μισή εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια, εγώ θεωρώ πως είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός άμα κάνει ένα καλό μάτς με τον Ολυμπιακό θα τα ξεχάσουμε όλα. Γιατί αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Κάνει μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, παίρνει ένα βαθμό στο Καραϊσκάκι, παίρνει μια νίκη, τα ξεχνάμε όλα, λέμε πως έχουμε τον Χατζηγιοβάνη τον Πεχταρά, έχουμε τον Κουρμπέλη τον Πεχταρά, έχουμε τον Μπουζούκι και μετά γίνεται ό,τι γίνεται και όπως είναι αυτό το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς και αρχίζουμε πάλι τα ίδια. Αυτό είναι, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη, δεν ξέρω... Τακτική, μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, ένας συγκεκριμένος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει αυτή η ομάδα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους, θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί έχουν συρρυκνωθεί κάποια πράγματα. Συρρυκνώθηκε αρχικά το μπάτζετ, το οποίο μεγάλωσε τώρα, φέτος, αυτή τη χρονιά ή και τη χρονιά του Τραματσόνη, χωρίς όμως να πιάσει τόπο, έστω και μεγάλωσε. Συνδυαστικά ναι. Αυτό με την έλλειψη προκρίσεων έκανε πιο δύσκολη την επένδυση γιατί δεν είναι πάντα τα χρήματα αλλά είναι σίγουρα και τα χρήματα και σε ό,τι αφορά τους στόχους εγώ γενικά μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής να μην ομορφαίνω κάτι που δεν είναι όμορφο όταν από το, 12, από το τελευταίο σου κύπελο είναι πόσα χρόνια πριν και έχεις μείνει εκτός Ευρώπης μάχησε για να βγεις στην Ευρώπη φέτος ναι, δεν συνάδουν αυτά με τους στόχους του Παναθηναϊκού. Το όνομα του Παναθηναϊκού. Αυτό ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το κάνω. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ναι. Που είσαι μέσα και έχεις το ρεπορτάζ και τα βλέπεις από κοντά. Εγώ απάντηση όσοι ακροατές έχουν ρωτήσει γιατί πρέπει πάλι να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της ομάδας. Πρέπει να αλλάξουμε τον κορμό της ομάδας. Για μια ακόμη φορά. Εννοείς στην αρχή γιατί έπρεπε. Δεν εννοείς τώρα με τον Πόλον υποθετώ. Πριν. Όχι, όχι, δεν εννοώ με τον Πολωνή. Δεν εννοώ με τον Μπογιάτος και γενικότερα πάλι με όλο αυτό το. Κοίτα, η λογική. Εγώ δεν σου λέω ότι συμφωνώ με αυτή τη λογική. Καταρχάς, να διαχωρίσω τη θέση μου σε αυτό, έτσι. Η λογική, ναι, απλά γιατί συμβαίνει αυτό, θέλω να μάθω. Ναι, η λογική που κινήθηκαν ήταν ότι παίρνουμε ένα προπονητή
που θα φέρουμε κάποιους καλύτερους παίκτες, θα δώσουμε περισσότερα λεφτά, θα φέρουμε καλύτερους παίκτες. Και η λογική ήταν ότι θα φέρουμε έναν προπονητή ο οποίος είναι νέος, είναι με την τεχνογνωσία των ακαδημιών της Real, Παύλα, της Ισπανίας, με παραστάσεις που δεν έχουν πολύ Έλληνες προπονητές. Γιατί είναι ρίσκο, ακόμα και με έναν καλό προπονητή, δεν σου εγγυάται κανείς ότι σώνει και καλά, θα πας καλά. Ποντάρεις έναν προπονητή που είναι από μια χώρα πολύ πιο προκριμένη από σένα. Οπότε ρισκάρεις, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι, είναι σίγουρα είναι ρίσκο. Δεν βγήκε όμως το ρίσκο αυτό. Γι' αυτό τρέχει τώρα, δηλαδή... Μα το ρίσκο δεν είναι μόνο ο προπονητής. Είναι ότι ήρθαν τόσοι παίκτες στην ομάδα καινούργιοι. Χωρίς λόγο. Διότι έχει δοθεί λογικά η εντολή. Δεν ερχόντουσα... Πώς είναι το όνομά σου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ραφαήλ. Απλά είναι η κουρα... Λοιπόν, Ραφαήλ, εάν δεν ερχόντουσαν παίκτες, γιατί κοιτά, έχουν γίνει πολλά λάθη. Απλά στο θέμα των παίκτων, εάν δεν ερχόντουσαν παίκτες, θα έλεγαν όλοι γιατί δεν ήρθαν παίκτες. Και γιατί παίζουμε με το. Δεν νομίζω. Μικρό. Ναι. Δεν γίνεται να μην έρχονται μεταγραφές. Πρέπει να δεν νομίζω πάντως ότι. Όχι, εντάξει, ναι, να έρθουν ποιοτικές μεταγραφές και να έρθουν παίχτες και να καλύψουν τα κενά που έχει η ομάδα. Αλλά πιστεύεις ότι έτσι, βάσει αυτής της λογικής λειτουργήσης πάνω στο καλοκαίρι, να καλύψει κενά και να καλύψει, να κρατήσει τον κορμό του και να επενδύσει σε αυτόν και να φέρει 2-3 προσθήκες που θα χρειαστούν. Εγώ είδα ότι άλλαξε όλη η ομάδα πάλι από την αρχή, νέο ποδόσφαιρο, νέα φιλοσοφία, νέος προπονητής, ok. Δεν μιλάω μόνο για τον προπονητή, μιλάω γενικότερα για όλο το κλίμα. Άλλαξε ο προπονητής, παύλα, η ομάδα. Στην αγορά. Τι? Άλλαξε ο προπονητής, παύλα, άρα πολλά εκ των πραγμάτων. Παύλα, η ομάδα. Ο Ρόκα ήθελε να φέρει. Εγώ δεν θα πάω στη λογική των Ισπανών. Έφερε Ισπανούς, αλλά προσωπικά να σου πω και την αλήθεια, αν έπαιζε ωραία μπάλα ο Παναθηναϊκός, θα είχε και 10 Ισπανούς. Δεν θα κάτσω ακόλουθο εκεί πέρα. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει καταφέρει να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Δηλαδή το ότι ήρθαν 6 Ισπανοί και 2 Αργεντινοί. Οκ, okay, δεν μου λέει αν ήταν δηλαδή 4 Ισπανοί, δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα, φίλε. Ομάδα δεν έχει ομάδα. Αυτό. Όχι η παροικία ισπανική που λένε. Αυτό. Και ο Μπόλο είναι το ίδιο, είπε δηλαδή, ότι δεν με ενδιαφέρει εθνικότητα των παιχτών. Να παίξει μπάλο Παναθηναϊκός. Με ενδιαφέρει. Ναι, μπάλο Παναθηναϊκός πέρσι έπαιζε. Αυτό είναι δεδομένο δηλαδή... εσωστρέφεια. Δηλαδή το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μετράμε πόσους ξένους έχουμε και ότι θα κριθεί από αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό είναι δείγμα της ιστορίας. Οι κόντρες στο διαδίκτυο, όπου ο καθένας έχει και μια άποψη και χτυπιούνται όλοι μόλις μεταξύ τους, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι κόσμος, είτε είναι. Οι κόμμα με δημοσιογράφους, και αυτό είναι η ιστορία. Αλλά ξέρεις, αυτά τα έχει φέρει όλα και οι λάθος επιλογές φυσικά, αφού δεν έχουν βγει το αποτέλεσμα τα πράγματα, και η. Και ναι, 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 ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν. Δεν ξέρω, πάλι δεν παίρνω, παίρνω την απάντηση στο. Πες μου, ότι... ποιο είναι το ερώτημά σου, εγώ δεν κατάλαβα καλά. Το ερώτημά μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός π.χ. πέρσι με Δόνη. Γιατί άλλαξε τον προσανατολισμό του. Ναι, έπαιξε π.χ. ένα μήνα, ενάμιση μήνα εκεί, Φεβρουάριο-Μάρτιο, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι, αφού έχασε όλο τον πρώτο γύρο. Έχασε τον πρώτο γύρο, οκ, ναι. Okay, τον έχασε. Γιατί και πέρσι είχες και πάλι είχες κάποιους νέους παίχτες, okay, αυξήθηκε ίσως και η πίεση. Από την πρώτη χρονιά του Δόνη. Οπότε ήθελε κάποιο διάστημα ο Παναθηναϊκός να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες αυτές. Μετά τα Χριστούγεννα έπαιξε για 1,5 μήνα, για μένα έπαιζε την καλύτερη μπάλα στο πρωτάθλημα. Πριν παίξεις την καλύτερη μπάλα που είσαι στο πρωτάθλημα, θυμάσαι τι γινόταν στο γήπεδο. Θυμάμαι τι γινόταν, ναι. Okay. Αυτό υπάρχει πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό. Όπως επίσης την πρώτη χρονιά που έπαιξε φοβερό πρώτο γύρο, στο δεύτερο θυμάσαι πως αρέσει το κόμμα στο γήπεδο όταν δεν έπαιζε καλά. Συμφωνώ μαζί σου. Μα γι' αυτό ξεκίνησα και λέω ότι πρέπει να σταματήσει την καραμέλα ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τα λεφτά και ο Ολυμπιακός φτιάχνει ομάδα και εκεί και. Κάποια στιγμή πρέπει να εστιάσει ο Παναθηναϊκός στο ότι έχει κάνει αυτός, στο τι λάθη έχει κάνει αυτός και ο κόσμος του και η διοίκησή του και όλοι. Γιατί δεν είναι ενός το πρόβλημα, δεν είναι ούτε του πατέρα, ούτε του Βαρτιλογιάννη, ούτε του κυρίου Αλαφούζου, ούτε κανένας. Είναι όλοι έχουν. Πάντως ο Ολυμπιακός σε σύγκριση με αυτά που ξόδευε είναι και λίγο πιο μαζεμένος. Όχι λίγο, αρκετά πιο μαζεμένος μπορώ να σου πω. Δηλαδή π.χ. από το 17-18 που δεν έκανε τίποτα η ομάδα, αυτές τους είχε χρυσοπληρώσει τους παίκτες. Άρα έχει να κάνει κυρίως με τον προπονητή στον Ολυμπιακό η κατάσταση. Και με τις επιλογές των παιχτών, το ξαναλέμε. Ναι. Πολύ προσεκτικές. Ο Ολυμπιακός όμως έχει. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής για να δημιουργεί υπεραξίες.
Σίγουρα, μα εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Και πριν από τον Μαρτίνς που έχει τώρα Ολυμπιακός και έχει φτιάξει μια ομάδα πάρα πολύ γερή, έχει γίνει εδώ και χρόνια, εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω, δεν θα έλεγα παραπάνω και θα έλεγα τα τελευταία 10 χρόνια, ένα μαγαζί που μπορεί να σταθεί και σε εμπορικό επίπεδο στην Ευρώπη και σε ποδοσφαιρικό προφανώς και γενικότερα σε ένα συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός φαίνεται και από τις πωλήσεις που κάνει και από τα αποτελέσματα που παίρνει ότι έχει γίνει μεγάλη ομάδα. Διαφωνείτε σε αυτό? Όχι. Έχει πάει προς τα πάνω ο Ολυμπιακός. Έχει αλλάξει προς τα πάνω. Έχει πάει προς τα πάνω. Είναι θέλω ότι... τυφλής για να μην το βλέπεις. Μεγάλη ομάδα ήταν, όπως μεγάλη ομάδα ήταν και είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΙΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μεγάλη ομάδα στα χαρτιά είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι μεγάλη ομάδα. Στο γήπεδο δεν είναι. Φίλε, άλλο το, άλλο το μεγάλη το ομάδα, μεγάλη άλλο, ομάδα. Άλλο, άλλο το πόσο ανταγωνιστικός είσαι. Άλλο πόσο είναι καλό φεγγάρι. Εντάξει, δεν είναι καλό φεγγάρι. Δηλαδή η νοοτροπία της ομάδας σήμερα μετά τον γκολ για ένα μισάωρο ήταν νοοτροπία μικρής ομάδας. Μα το είπε ο Μπόλωνη, φίλε. Τι είπε ο Μπόλωνη, ότι έχει διακρίνει τρομερή έλλειψη αυτοπεποίθησης. Γιατί όταν έχουν συνάδει, έχουν εγώ δεν είμαι σίγουρος πάντως αν το μάζεμα προς τα πίσω, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, είχε να κάνει με εντολή του Μπόλων τόσο πολύ. Δηλαδή αποκλείεται κάποιος που είναι τόσο έμπειρος να τους υπερεγγύρει. Γίνεται μηχανικά από τους παίχτες. Είναι το αίσθητο της αυτοσυντήρησης. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω ρε παιδί, είναι η ψυχολογία τους τόσο κάτω. Που ξέρεις, έχεις τόσο άγχος να μην χαθεί το αποτέλεσμα. Που ακόμα ας πούμε και σε τελικές προσπάθειες μετά το 1-0 που έχεις βάλει τον γκολ, δεν κυνηγάς ας πούμε να βάλεις γκολ. Ραφαέλ, πιάσαμε μία μισή. Το πήγαμε πολύ. Εντάξει, να είσαι καλά, φίλε. Εντάξει, καλώς, να είσαι καλά. Προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι, παιδιά, μαζί μιλάμε. Ναι. Άρη ΑΕΚ. 1-0. Μπράβο. Όχι, ΑΕΚ άρεσε να μην το έχει. Ναι, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Δεν το είπες καλά. Εντάξει, δεν το είπα καλά, όντως. Δεν το είπες καλά και με στεναχωρίζει. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας κρύβω υποθέσεις σήμερα με το παιχνίδι με την Πράγκα. Ίσως ήταν από τις μέρες, δεν ξέρω γιατί, μεγαλώνοντας ρε παιδί μου, ξέρεις ορισμένα πράγματα, τα βλέπεις διαφορετικά, χαλαρώνεις, εντάξει. Αλλά τη στενοχώρια παράλληλα με την οργή και το θυμό που ένιωσα ήταν, μου θύμισε το παιχνίδι, ας πούμε, ένα μπορώ να το συγκρίνω, αυτό το παιχνίδι εκείνης αλής του μνήμης, ας πούμε, με το Μασούτ που είχα τέτοιο πάνω στη γραμμή. Δεν ξέρω γιατί με ενόχλησε τόσο πολύ το προχθεσινό. Δεν είχαν καμία σχέση, εκείνη τη μέρα άξιζε να γυρίσει. Καμία αντίρρηση, ωστόσο, σου λέω, δεν ξέρω γιατί προσωπικά με στενοχώρησε τόσο πολύ. Ηρεμώντας και τα λοιπά, μίλησα από χθες και τα λοιπά και με τον Κώστα και τα λοιπά εκεί. Και σκεφτόμενος έτσι ρε παιδί και συζητώντας και με φίλους και τα λοιπά και ξέρεις όπως. Εγώ προσωπικά έχω καταλήξει 2-3 συμπεράσματα. Λοιπόν, τα έτσι που έτσι θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Ως φίλος οπαδός ΣΑΕΚ λέγοντας ο οποίος ούτε σε προπονήσεις είμαι, ούτε μπορώ να δω τα αποδυτήρια. Το μόνο μου ας πούμε έτσι καθρέφτη της ομάδας αυτής είναι το γήπεδο. Αυτό που βλέπω κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, έτσι δεν είναι. Σωστά. Δεν έχω από κάπου αλλού να πληροφορηθώ και ίσως κάτι παραπάνω από αυτό που θα ακούσω από εσάς. Θα διαβάσω κάπου. Αυτό έχω μόνο να δω. Λοιπόν, τα συμπεράσματα λοιπόν που προσπαθώ να βγάλω από αυτήν την ομάδα, με δεδομένο ότι τώρα πια θα συμφωνήσω με κάποιον φίλο, δεν υπάρχει περίοδο χάρη τους πια σε κανέναν, ούτε στον Καρέρα, ούτε σε κανέναν. Ούτε στον φυσιοθεραπευτή, ούτε στον Ουρμπάνο, ούτε σε κανέναν από όλους αυτούς. Νομίζω συμβαίνει το εξής. Ο προπονητής, για να ξεκινήσουμε από εκεί, έχει χαθεί νομίζω λίγο στις επιλογές του. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Έχει πια μια πλειάδα παικτών. Και κάπου μου δίνει την εντύπωση ότι σαν να μην γνωρίζει καλά και ο ίδιος την ομάδα του. Ίσως γιατί του ήρθαν τελευταία στιγμή. Ίσως γιατί τέλος πάντων παίκτες τους έχασε στην πορεία και αυτό που είσαι στο μυαλό του να μην το βάλει. Πάντως αισθάνομαι ότι είναι ελαφρώς χαμένος. Ένα το κρατούμενο. Δύο είναι ότι προσπαθώ να καταλάβω, ακόμη και στα παιχνίδια εκείνα τα οποία η ΑΕΚ πήρε την πρόκληση με τη Βόλφσμπουργκ, είναι μια πολύ ωραία εμφάνιση, προσπαθώ να καταλάβω τι παίζει η ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά. Αν δεχτούμε παράδειγμα, γιατί από τη μέση και πίσω είναι μια ομάδα που είναι πιο δουλεμένη. Καθότι ήταν γι' αυτός ένας παίκτης αμυντικός, λέγοντας το ξέρει καλύτερο το κομμάτι αυτό. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά βλέπω ότι είναι μια ομάδα που από τη μέση και πίσω είναι πιο δουλεμένη από ότι τη μέση και μπροστά. Ακόμη και στο παιχνίδι με τη Wolfsburg, ας πούμε, που ήταν το καλό παιχνίδι φέτος, νομίζω, ίσως το καλύτερο, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει την αίσθηση ότι ρε παιδί μου,
Και τα γκολ ακόμη, πέραν το σούτ, ας πούμε, του Σιμόες, το δεύτερο που ήταν ένα γκολ αντεπίθεσης, βγήκε περισσότερο από την, πώς να σου πω, από την καλή τεχνική, τη φαντασία, το ταλέντο των παιχτών, παρότι κάτι οργανωμένο. Το οποίο φάνηκε, ρε παιδί μου, και σε άλλα παιχνίδια που η ΑΕΚ αποφασίζει να παίξει κάτι αντίστοιχο. Άρη, μια παρέμβαση είπετε. Ναι, τελείωσε, ναι. Για να σου πω και εγώ. Και να καταλήξω στο εξής. Το οποίο τέλος πάντων στο δικό μου το μυαλό λειτουργεί. Πρέπει να καθίσει, νομίζω, επειδή μιλάμε για διοίκηση, τεχνικό team κτλ. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Όσο και αν αυτό, ας πούμε, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Εμένα θα μ' άρεσε, ας πούμε, γιατί λέω προσωπική γνώμη. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει διοίκηση. Τεχνικός διευθυντής, προπονητής. Και έχει προσθέσει μια τεράστια χρυσή ευκαιρία. Θα είναι καινοτόμο, δεν θα αρέσει, θα πονέσει, θα έχει πολλά. Τελειώνουν δύο συμβόλαια από δύο μεγάλες πυρμαντώνες. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως την έχει στήσει την ομάδα, έχει πάρει και για αριστερά και για δεξιά, την έχει γεμίσει. Έχει και το κέντρο της. Πρέπει αυτές οι δύο πυρμαντώνες να αποφασίσει, ξέρετε τι γίνεται. Παιδιά, βρείτε συμβόλαια και φεύγετε. Και δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει πια λιβάγια. Έχεις εκεί παίχτη. Στο 4-3-3 από τη στιγμή που έχεις πάρει ένα Τάνκοβιτς και ένα Γκαρσία, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Και νομίζω πια ότι είναι επίσης μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η λήψη έχει ακόμη το ρόστερ. Ας πούμε χρειάζεται ένα μπακ, εγώ φαντάζομαι πια ένα δεξί μπακ. Το επόμενο βήμα είναι τα κρέα μπακ. Καταρχάς το δεξί μπακ. Και παιδιά, σε αυτό που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Το προσεγγίσεις ωραία, πάντως εγώ θεωρώ ότι θα παίξει ένα ποδόσφαιρο μετά από εποχή λιβάγια η ΑΕΚ, σιγά σιγά. Και αυτό που νομίζω επίσης το τρίτο, το οποίο μπορεί να μην αρέσει και σε εσάς. Εγώ συνεχίζω να το λέω. Η ΑΕΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, δυστυχώς βέβαια δεν έφταιγε η ίδια, με τη μη φυγή του Μάνταλου. Αν μπορέσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, ο οποίος θα αγγίξει και αυτό το κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε στην ΑΕΚ και σαν ψιλοταμπού και δεν ξέρω γιατί, ο Μάνταλος για μένα είναι μια πολύ καλή αλλαγή για τον πρώτο παίκτη που θα έχει στη θέση αυτή και να τον ξεκουράζει στα παιχνίδια με τον Πανετολικό, την Τρίπολη κτλ. Το παιδί τον ευχαριστούμε, πραγματικά εγώ το λέω, με δύο χιαστούς, με όλα τα προβλήματα κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή, πρώτον σε αυτό που πάει να δημιουργηθεί, είναι μια, μην σας φανεί έτσι, είναι προσωπική μου άποψη, λέω, μια χρυσή για μένα μετριότητα. Κρατήστε τον για το ελληνικό πρωτάθλημα, τα ντέρμπι, τα σοβαρά παιχνίδια, θες κάτι άλλο εκεί. Και με δεδομένο ότι θα μπορείς να διώξεις τους δύο άλλους, πας πραγματικά και χτίσεις κάτι πολύ πιο υγιές. Και μπαίνει πια ο προπονητής σε μια φιλοσοφία που την έχει, φαντάζομαι, ένα καθαρό 4-3-3, με εξτρέμ πια, με παίχτη από πίσω, με εξάρια, με εσωτερικά χαφ. Δηλαδή, πώς να σου πω, παίρνει η ομάδα πια, παίρνει εικόνα πραγματική. Και ένα, γιατί όλοι έχουμε αρχίσει και φωνάζουμε, ξεχάσαμε και μερικά να πούμε και ένα πολύ θετικό, το οποίο εγώ το βλέπω φέτος με την ΑΕΚ ανεξαρτήτως, πιστεύω θα βγει στην πορεία. Επιτέλους η ομάδα, παιδιά, επιτέλους απέκτησε ύψος πίσω. Πέρσι φωνάζαμε, πρόπερσι φωνάζαμε. Έχει πάρει δύο παλικάρια οι οποίοι θα φανούν στην πορεία. Φαίνεται ότι το ξέρουν το τόπι. Και είναι και δυνατά παιδιά, είναι ψηλά παιδιά. Είναι αυτό που είχε ο Ολυμπιακός όλο αυτόν τον καιρό και έπαιζε με τα μπακ του πολύ ψηλά, πρόγνανε πολύ μπροστά την μπάλα. Αυτό το πράγμα είναι καιρό να το παίξει και η ΑΕΚ. Έχει πια τα κομμάτια. Της λείπουν 2-3 πραγματάκια. Όχι, της λείπουν 2 βασικά πράγματα ακόμα στα άκρα της άμυνας. Δηλαδή έχει παίχτες με τους οποίους μπορεί να περπατήσει σε συνδυασμό με την πρόοδο που έχει κάνει σε άλλα σημεία. Αλλά επειδή έβαλες και σαν μέτρο σύγκριση τον τρόπο παιχνιδί του Ολυμπιακού, ας πούμε, την τελευταία διετία. Ακόμα για φέτος δεν μπορώ να κάνω κρίση ακριβώς στο στυλ μέχρι να δω και το αριστερό μπακ για παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι ο Χολέμπας δεν είναι βασικός. Αλλά αν δεν προορίζεται κανονικά για βασικός, εννοώ ο πρώτος πρέπει να είναι ο Βινάγκρε. Λέω λοιπόν ότι με βάση τον περσινό Ολυμπιακό, η μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι είναι ο τρόπος που λειτουργούν και οι δυνατότητες που είχαν τα ακραία μπακ. Ο Μάρ και ο Τσιμίκας. Αυτό που κάνει πολύ. Και επίσης ο Καμαρά. Ο Καμαρά δεν βρίσκεται όμως εύκολα. Ο Καμαρά είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι στο στυλ των χαφ που έχει η Λίβερπουλ για παράδειγμα. Δεν σου λέω ότι θα μπορούσε να παίξει τη Λίβερπουλ. Κάνει όμως τη δουλειά που κάνουν οι παίχτες αυτή στην ομάδα του. Όταν μιλάμε για τα κρέα μπακ, αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι κάτι εκ των ουκάνευ να το συζητάμε. Στην ΑΕΚ είναι πρόβλημα. Το οποίο είναι ακόμη. Και το είπα και εγώ, θα σου πω πριν. Καταρχήν το δεξί μπακ. Καταρχήν.
Τώρα, είχαμε όμως ένα σημαντικό πρόβλημα να θυμάστε. Κόρνερ, τιμένες φάσεις. Δεν είχαμε το ύψος, εγώ το λέω συνέχεια και το γράφω. Συνέχεια όλα τα χρόνια. Ναι, δεν είχαμε παιδιά ψηλά. Νοήτε. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ για να φάει γκολ από κόρνερ και από στιμένη φάση θα πρέπει να συμβούν πολλά μαζί πράγματα. Όπως έγινε προχθές με τον ΠΑΟΚ παράδειγμα. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω. Έγινε και στο Περιστέρι όμως. Ναι, ναι, έγινε, εντάξει. Η Κώστα ξέρει. Έπεσε ο Σβάρνας βέβαια. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Ναι, ναι, έχεις ναι, ναι. Πάρει, έχεις όχι, πάρει λέω πριν παίξει. Δεν έχει σημασία αν δεν έπαιζε ο Ρεντερτσιάλου. Εντάξει, σιγά σιγά αυτό το πράγμα θέλει να το δικαιώσει. Ναι, αλλά παιδιά όμως το οποίο του είχε πάρει από, μετά, από το αεροδρόμιο και του έβαλε να παίξουν. Αυτό θα φανεί σιγά σιγά. Ο Χνίντα, α πούμε, στο παιχνίδι με τον Μπάουκ έκανε μια καλή εμφάνιση γενικά. Πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ. Ακριβώς. Αν εξαιρέσει εκεί που κάνει την κεφαλιά και ουσιαστικά από εκεί φάγαμε και τον γκολ, το παιδί έκανε τρομερή εμφάνιση. Σου δείχνει πράγματα που δεν σα έχει δείξει, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Θέλουν λίγο το χρόνο τους. Αλλά τουλάχιστον εκεί καλύφθηκες. Τώρα, νομίζω όμως, εγώ σας το ξαναλέω, αν ξεκαθαρίσει ο προπονητής θέλει να παίξει καλά στο μυαλό του. Να μην υποτάσει, πώς να σου πω, το συμφέρον κάποιων παιχνών ότι πρέπει να παίξει και ο Λιβάγκια και ο ένας και ο άλλος. Όχι. Τι έχει στο μυαλό σου. Ένα 4-3-3. Ποιος το υπηρετεί αυτή τη στιγμή. Είναι χρυσή ευκαιρία, παιδιά. Νομίζω τελειώνουν δύο συμβόλαια. Εγώ σας το είπα και πριν. Εντάξει, απλά θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν γινόταν αυτό που έλεγες, το οποίο και εγώ το βρίσκω ότι έχει τη λογική του, αλλά να έχει αποκομίσει και η ομάδα κάποιο κέρδος σημαντικό, έτσι. Γιατί πρέπει να σου θυμίσω ότι ο Λιβάγια, αυτά που έχει προσφέρει τα τρία χρόνια ημερολογιακά που είναι στην ΑΕΚ, ό,τι έχει προσφέρει, έχει κοστίσει στην ομάδα κάτι ανάμεσα σε 5,5 με 6 εκατομμύρια, άμα τα βάλεις κάτω όλα τα χρήματα. Και είναι λίγο κρίμα, λέω εγώ. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω το ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που κάνουν το κουμάντο. Θα έπρεπε η ομάδα να έχει κάποιο σημαντικό κέρδος, πιστεύω, από αυτό το παιχνίδι. Λίγο. Να μην διαφωνήσω καθόλου, από τη στιγμή όμως που έχει φτάσει τέλος Οκτώβρη, πάμε για Νοέμβρη. Τώρα αντίο δεν γίνεται να βάλεις λεφτά από αυτό. Τώρα κλαίμε πάνω από κειμένο γάλα. Αυτή τη στιγμή, μα δεν θα χτυπήσει να τον πάρει καμία ομάδα, αφού σε δύο μήνες θα τον πάρει ελεύθερο. Ποια ομάδα, πώς θα τον πουλήσει. Ναι, γι' αυτό λέω αντίο. Εδώ φταίει ο τεχνικός διευθυντής. Άρα λοιπόν, η απόφαση πρέπει να είναι ακόμη πιο εύκολη. Και ένας λόγος παραπάνω, εγώ προχθές είπα στον Κώστα Τζόγλου, βλέποντας αυτό το απαράδεκτο, δηλαδή, το είπαν όλοι δηλαδή, δεν χρειάζεται να το συζητάμε άλλο κάτω, σε αυτή τη συμπεριφορή Λιβάγια, εγώ είπα είναι κόκκινη κάρτα πια. Όχι του δείξε πάγκο, του δείξε εξέδρα. Τέλος για μένα για την ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα, το πισωγύρισμα, ο Ήβιτς να χαϊδεύει μαθιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και αυτός είναι ο ένας. Ο άλλος μπροστά, η φάση παιδιά με τον Λόπεζ, δεν την έχω ξαναδεί. Έπαιζα εδώ στο τοπικό της Καρίστου και κάναμε όταν ήθελα να βάλω γκολ. Έλεγα στο έστω τον φίλο μου να το βάλω εγώ. Άρη μου πρέπει στο τοπικό της Καρίστου. Ναι. Από Κάριστο, είσαι. Έλα ρε Νίκο, με ξέρεις. Με ξέρεις. Ναι. Εντάξει. Έγινε, Άρη. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Για. Προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τον Παναθηναϊκό θέλω να μιλήσω. Βεβαίως. Το όνομά σου, φίλε. Ναι, Νίκος. Καταρχήν, όταν άνοιξα το ράδιο, άκουσα τον Νίκο, το Μπαγκάκι. Ναι. Που έλεγες για το παιχνίδι του Σάντσε σήμερα. Ναι. Όντως ήταν πολύ καλός. Σε σχέση με αυτά που είδαμε, λέω. Έτσι, που δεν είδαμε καθόλου. Μισό λεπτό. Σε άκουσα, αυτό άκουσα, δεν άκουσα νωρίτερα. Όντως ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Αλλά σε άκουσα που έλεγες ότι στα προηγούμενα παιχνίδια όλα σερνότανε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω απλά πράγματα. Ναι. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, καταρχήν ο αμυντικός, η πρώτη του δουλειά είναι να μείνετε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, ακόμα καλύτερα. Ναι. Μπορείς να μου πεις σε ποιο παιχνίδι ήταν κάκιστος. Έκανε κάπου κάποιο λάθος, πούλησε την μπάλα. Ναι, δύο φορές. Στο παιχνίδι Σιλάρισα δύο φορές παραλίγο να φάσει. Καταρχάς, έφαγε στο τέταρτο που γύρισε την μπάλα στο Διούδη και βγήκε εκτός περιοχής και το έβγαλε. Το θυμάσαι. Ναι, σωστά. Την έχει πουλήσει άλλη μία και νομίζω, τώρα δεν το θυμάμαι και καλά, νομίζω ότι, ότι έχει εμπλοκή στον γκολ. Αν θυμάμαι καλά, που είσαι χτύ. Λοιπόν, κοίτα, δεν τον πήρες. Αυτό που λες εμπλοκή. Το όνομά σου πώς είναι, Νίκο. Νικόλα, δεν τον πήρες ο Σάντζες για να ανεβάζει την μπάλα μόνο από πάνω, τον πήρες για να μείνει, όπως είπες. Σωστά. Ωραία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έκανε δύο λάθη μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ωραία. Μα εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, λέω ότι δεν είχαμε δει αυτό πρέπει. Και μου λες ήταν χάλια. Ναι. Επειδή έκανε δύο λάθη. Ναι, αυτά που βλέπα. Εγώ θέλω να δύο λάθη, είναι όλη η συμπεριφορά του και είναι και στις προπονήσεις αυτά που μαθαίνω. Εντάξει, εγώ βλέπω τον αγώνα κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω παλού. Αν λοιπόν κρίνουμε ότι από δύο κακές στιγμές του ήταν άθλιος μέχρι τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ο Χατζιοβάνης
που έδωσε έτοιμο γκολ. Σήμερα έχασε την μπάλα παραλίγο να φάμε γκολ. Στο Ηράκλειο εννοείς. Σήμερα τα λάθη και στο Ηράκλειο το έτοιμο γκολ. Και με τον Άρη έχει κάνει το ίδιο λάθος, πάλι το ίδιο όπως έκανε στο Ηράκλειο, απλά δεν το φάγαμε. Στο 0-1. Μα δεν είναι καλό, μα δεν είναι σε καλό φεγγαρωτάρο. Κακό είναι ο Βάσος. Σήμερα ήταν καλύτερος. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί αυτό που διακρίνω εγώ είναι ότι υπάρχει ρε παιδάκι μου, είναι στο απειρόπλητο κάποιοι παίχτες. Και ειδικό Χατζηγιοβάνης. Εγώ θέλω να σας το πω ομά. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί ο Σάντσες παράδειγμα ήταν άθλιος που έκανε δύο λάθη και ο Χατζηγιοβάνης είναι εντάξει το παιδί προσπαθεί. Όταν έχει κάνει τρία λάθη. Καταρχήν δεν είναι αμυντικός. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα και να κάνει τέτοια λάθη. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο μετά. Μπάλα, συγγνώμη, να σου τελειώσω. Η μπάλα, στα δύο χρόνια που ήταν και ο Δόνης, τρία που είναι τώρα στον Παναθηναϊκό και με τον Ζουνή, δεν του μάθανε ότι ο μεσοεπιθετικός την μπάλα την παίρνει, την πάει μπροστά. Δεν την πάει να την πάει πίσω. Εάν θες να το κοίτα, επειδή μιλάμε για μια ομάδα που αυτή την εποχή γενικά δεν είναι καλά. Κανείς. Όχι, όχι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για ομάδα. Θέλω να μιλήσω ναι, για όχι, θα το πάω στις μονάδες, μισό λεπτό. Επειδή θες να το προσωποποιήσουμε λοιπόν το θέμα. Ναι, γιατί είναι στο απειρόβλητο, αυτό δεν καταλαβαίνω. Και άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Ακριβώς. Ένας λόγος παραπάνω. Και άλλοι στο απειρόβλητο μπορούν να σου πω άλλα 15 ονόματα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Δεν είναι άλλα 15, είναι συγκεκριμένοι. Ναι, ωραία. Ωραία. Εγώ καταρχάς έκανα μια συζήτηση με τον Σάντσες, έκανα μια αντιπαράθεση σήμερα αυτού που έχω δει και όχι στη βάση που το θέτεις εσύ. Όχι ότι έκανε δύο πάσες σε πέντε αγώνες. Γενικότερα, επειδή εγώ έχω μια ευρύτερη γκάμα σημάτων από το κοροπή και όχι μόνο των αγώνων, αυτά που είδα στους αγώνες και αυτά που έμαθα το κοροπή είχαν φέρει ένα γενικότερο προβληματισμό για τον Σάντσες σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα για να σου πω και αυτό, που το έχω γράψει κιόλας στο Τερφιλάρα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να σκέφτομαι στον Παναθηναϊκό εσωτερικά να γίνει συζήτηση για δεξιμπακ. Ο Αντωνίτο ήταν off 20 μέρες και είναι ακόμα, δεν έχει μπει. Ενώ όταν ήρθε ο Αντωνίτο έλεγαν ότι στην πρώτη προπόνηση μία-δύο ότι πρόλαβε ότι είχε κάποια καλά στοιχεία. Μετά έμεινε μόνο ο Σάντσες και έλεγαν όλοι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ σαν καθρέφτη. Δεν ξύπνησα και το είδα εγώ σε κάτι κατάσταση. Δηλαδή. Εγώ σαν καθρέφτη για να κρίνω, έχω τον αγωνιστικό χώρο. Ωραία, στον αγωνιστικό χώρο είναι σάρι, στον Άντζελ, δηλαδή στα προηγούμενα μα. Δεν είπα ότι ήταν καλό. Ναι. Αλλά ήταν πολύ καλύτερο από το Χατζηγιοβάνι. Είναι άλλη θέση του φίλε, αλλά ναι, οκ, εντάξει. Μα εγώ δεν είπα από το ότι έπαιξε ο Χατζηγιοβάνι. Εγώ λοιπόν δεν θα σε πάω σε παίχτε τύπου Ζαχαρίτη που έχει παίξει το παιδί πέντε παιχνίδια με το ζόρι. Ούτε ο Ζαχαρίτη πάει καλά για μένα. Μισό λεπτό. Δεν θα σε πάω λοιπόν στο Ζαχαρίτη να σου πω που ήταν σήμερα κάκιστο. Δεν θα σε πάω στο Μαυρομάτι που το παιδί είχε και αυτό έχει μείνει εκτό και είναι εκτό φόρμα. Θα σε πάω στο Μπουζούκι, θα σε πάω στο Χατζηγιοβάνι που είναι παίχτε που έχουν πάρει τρει γεμάτε σεζόν. Τι έχουν πάρει, του έχουν δοθεί ευκαιρίε που δεν θα δεινόντουσαν σε άλλους παίχτες, ούτε σε άλλες εποχές στον Παναθηναϊκό και είναι μονίμως απειρόβλητο. Για τον Γιάννη, γνώμη μου είναι. Και στοχοποιούμε ναι. Και βγάζουμε σαν μαύρο πρόβατα συνέχεια κάτι. Όχι, εγώ δεν στοχοποιώ κανένα, δεν νομίζω. Γενικά μιλάω για την ομάδα. Αλλά σου πω κάτι, για τον Γιάννη συγκεκριμένα, επειδή τον ανέφερες, θα σου πω ότι ο Γιάννης καταρχάς για μένα πέρσι εξόδευσε μια χρονιά ή τα τελευταία χρόνια σε μια θέση που δεν είναι η φυσική του θέση. Θα μου πεις, ναι, Νίκο, τώρα είναι στη φυσική θέση. Ναι, δεν έχει προλάβει να παίξει. Είμαστε ακόμα πέντε αγωνιστικές, έτσι. Και όλη η ομάδα είναι χάλια. Για την οικονομία της κουβέντας να συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν ήταν η θέση του. Εγώ θα σου πω τι έχει γίνει τεχνικά για τον παίχτη. Είναι ένας παίχτης που δεν έχει αριστερό πόδι καθόλου, το έχει μόνο για να πατάει. Είναι ένας παίχτης που στις 50-50 φάσεις, όταν είναι μια φάση 50-50 να διεκδικήσει, δεν παίρνει καμία μονομαχία. Είναι ένας παίχτης που δεν πηδάει ποτέ με το κεφάλι να διεκδικήσει την μπάλα. Το μόνο που κάνει είναι παίρνει την μπάλα και τρέχει άσκοπα, την κουράζει, έτσι. Και από εκεί ούτε το 1-2 μπορεί να παίξει, ούτε με τη μία την μπάλα μπορεί να παίξει. Θέλει 2-3 κοντρόλ για να κρατήσει την μπάλα και τον έχετε τον παρουσιάζεται συνέχεια σαν λες και είναι ο Μαραντόνα της, του Παναθηναϊκού. Στα δεν τρία νομίζω, χρόνια, εγώ δεν τον έχω παρουσιάσει. Στα τρία έτσι. Χρόνια, στα τρία, μιλάω γενικά οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Στα τρία χρόνια αυτά λοιπόν που είναι στον Παναθηναϊκό δεν έχει δουλέψει κάτι. Εκεί με το Δόνι, ξέρω πόσα κιλά είναι ο Χατζηγιοβάνης. Έχω από το επίσημο site, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Ο Μαραντόνα του Παναθηναϊκού, sorry, γιατί το, ο Μαραντόνα του Παναθηναϊκού λέει για τον Μπουζούκι και τον Χατζηγιοβάνη. Τώρα μιλάω για τον Χατζηγιοβάνη. Για τον Τάσο. Εντάξει. Ξέρεις πόσα κιλά είναι ο Χατζηγιοβάνης με βάση τα. Αδερφέ, αν με ρωτάς εμένα για τον Τάσο, ο Τάσος γενικά πιστεύω ότι είναι τα παιδιά τα οποία έχει προσόντα και μπορεί να τα βελτιώσει όπως όλοι οι παίκτες. Από εκεί και πέρα έχει ξοδεύεται στο παιχνίδι του. Με το να θέλει να πρωταγωνιστήσει δηλαδή. Να κρατάει περισσότερο την μπάλα. Είναι απλό, το βλέπουν όλοι. Είναι ναι, λίγο μπάλα να ξέρει. Πόσες ευκαιρίες πρέπει να πάρει μέχρι να αρχίσει να λέτε στον κόσμο αυτά που είναι. Δύο λεπτά, φίλε. Δηλαδή, γιατί και εσύ τώρα είσαι λίγο υπερβολικό, θα το πας από την άλλη πλευρά. Ναι, δηλαδή, ναι, γιατί είμαι υπερβολικός. Θα σου εξηγήσω γιατί. Για εξήγησε ποιον άλλο παίκτη έχεις εξτρέμ έξω από τον Χατζηγιοβάνι. Εξτρέμ, καθαρό μου εξτρέμ, ποιον είχες δηλαδή πέρσι. Δεν είχες κανένα πέρσι, ούτε προπέρσι. Α, οκ.
Μα αυτό λέω, ότι πήρε τόσες συμμετοχές και δεν δουλεύτηκε πάνω. Εγώ δεν θα σου πω ότι έπαιξε να αποδώσει μες στον αγώνα. Πες, τον έβαλε σε λάθος θέση, να το δεχτώ. Να του έχουν πάρει και να τον βάλουν κάτω και να διορθώσει. Καταρχήν να πάρει όγκο. Δεύτερον, να μάθει να δουλεύει λίγο τα πόδια του και τα δύο. Να του πούνε ότι ξέρεις κάτι στο Παναθηναϊκό που είσαι. Πρέπει να διεκδικήσει, πρέπει να σπρώξει λίγο τον αντίπαλο. Καταρχήν πρέπει να βαρύνει, δεν μπορεί να σπρώξει κανέναν. Είναι 62 κιλά το παιδί. Δηλαδή, για αυτά φταίει ο Μπόλωνη, φταίει ο Πογιάτος. Δύο χρόνια με το Δόνι τι έκανε. Κοίτα, δεν είμαι γυμναστής και κάποια πράγματα τα ξέρω, δεν τα ξέρω όλα. Από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα φαίνονται στο γήπεδο. Τα παιδιά σίγουρα δεν νομίζω ότι θέλουν να μείνουν πίσω. Το θέμα είναι ότι όντως δεν είχαν τη βελτίωση που θα περίμενα κι εγώ αυτή τη διετία. Καμία βελτίωση δεν είχαν. Ο Μπουζούκης και η λέξη τελική δεν μπαίνουν στην ίδια πρόταση. Να κάνει μια τελική πάσα. Ο Γιάννης είναι ένα πολύ. Εγώ δεν θέλω να καλύψω κανένα. Ο Γιάννης είναι ένα πολύ προσγειωμένο παιδί. Πολύ φοβερά παιδιά. Το οποίο φέτος ειδικά, είναι... το ξέρω επειδή ξέρω τι γίνεται στο Κοροπή, ξέρω ότι κάποια παιδιά έχουν βάλει την μπάλα κάτω να δουλέψουν και καταλαβαίνουν ότι έχουν πιο πίσω. Βρε, τα αγαπάμε, καλά παιδιά είναι. Βρε, ναι, δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Εγώ στο τεχνικό κομμάτι σου λέω. Δεν μιλάμε τώρα, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όχι, όχι. Εγώ σου λέω καθαρά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να παίξουν σε αυτήν την ομάδα, γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο Αγίου τώρα, ήρθε και ο Μαουρίσιο. Θα πρέπει να βελτιωθούν πολύ. Το ξέρουν. Δεν ωραία, είναι ρόλο. Θα πω τώρα δύο πράγματα, επειδή ο κόσμος παίρνει και καμιά φορά δεν είναι απλά. Λίγο να το συντοφίσουμε, γιατί μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι, να προλάβουμε να βγάλουμε κανένα ακόμα. Γιατί λένε να αλλάξει ο κορμός, ήρθανε παίχτες. Πάμε γρήγορα. Την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Δόνης, λόγω οικονομικών προβλημάτων, μπήκαν αυτά τα παιδιά χωρίς να είναι έτοιμα. Παίξανε 3-4 μήνες, τα δώσαν όλα, έτσι, γιατί δεν ήταν φτιαγμένοι για αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Αλήθεια. Γι' αυτό και ήταν λογικό να γίνει αυτή η τεράστια κοιλιά όταν έγινε το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ήρθε το καλοκαίρι και σαφώς είπαν ότι πρέπει να πάρουμε κάποιους παίχτες, γιατί δεν μπορούμε να την ξαναβγάλουμε με 15 παίχτες τη χρονιά. Οι παίχτες που πήραν από τους 9-10 που πήραν, μόνο ο Σέκεβελντ έπιασε. Με αποτέλεσμα και την περσινή χρονιά να τη βγάλουν πάλι με 15 παίχτες. Γι' αυτό είχαμε Κυλιακούς ο ένας, Κυλιακούς ο άλλος, κοιλιά. Μια μεγάλη κοιλιά στο παιδάκι, γιατί δεν παίρνανε βοήθεια, δεν παίρνανε από πουθενά ούτε βοήθεια. Αλλά δεν άνοιξε και το rotation τρομερά, άνοιξε σαν σημείο. Δεν υπήρχε rotation, αυτό θέλω να σου πω. Και φέτος λοιπόν πήγαν να κάνουν ξανά το ίδιο, να πάρουν ξανά παίχτες για να καλύψουν θέσεις, για να υπάρχει rotation. Για να έχουν πιο. Εντάξει, έχουν περισσότερες επιλογές και πιο ποιοτικές επιλογές. Γι' αυτό το έκανε. Και πιο ποιοτικές επιλογές. Δεν είναι ότι έγινε κάτι λάθος στο σχεδιασμό. Τώρα, αν έχουν γίνει προσωπικά σε επιλογές ή στον τρόπο που όλο αυτό λειτουργήσε, ναι. Αλλά σαν στην ουσία. Στο σχεδιασμό, αυτό που έγινε λάθος, Νικόλα, είναι ότι πήρε έναν προπονητή, τον οποίο δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιχτών. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν είχε χρόνο για να μπορέσει, αν ο άνθρωπος μπορεί να δώσει κάποια πράγματα παραπάνω. Πήρε ένα στίχημα, ήρθε όμως εδώ, το ήξερε που παίζει μπάλα. Θέλω να πω ότι αυτό που λέγεται ότι παίρνουμε και ξανά παίρνουμε παίχτες. Εντάξει, έγινε φίλε, λοιπόν, έγινε ένα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλά, να σε καλά. Να πάμε σε ένα ακόμα. Ναι, καλησπέρα. Αλλάζει και η ώρα να θυμίσουμε στο κοινό. Βεβαίως, ναι. Για στις 4, 4 μια ώρα πίσω. Ναι. Μια ώρα πίσω, ε. Ωραία, κοιμηθούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Ανδρέας Παναθηναϊκός. Ανδρέας. Παναθηναϊκός. Ναι. Πριν από αυτό που θέλω να πω, απλά για ένα φίλο που μίλησε λίγο πριν στην εσωστρέφεια, πάντα υπήρξε Παναθηναϊκό. Και πριν το 8 και μετά. Ναι, και θα υπάρχει. Συμφωνώ, ναι. Γιατί καλώς ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Και η εσωστρέφεια δεν είναι μόνο στο οργανωτικό κομμάτι, διοικητικό ή αγωνιστικό, είναι και κυρίως φιλάθλος. Και επειδή εσύ Νίκο ξέρεις καλύτερα, συγγνώμη για τους άλλους δύο, απλά επειδή είναι ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνεις, υπάρχει εσωστρέφεια και στους οργανωμένους, συνδέσμους, οργανωμένους και εμείς. Αυτό για το φίλο. Δεύτερον, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πριν από αυτό που θέλω, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Θέλω απάντηση και από τους τρεις ή ένα από τους τρεις σας. Επειδή δεν το γνωρίζω. Όταν κάποιος από εσάς, π.χ. εσύ Κώστα, θέλει να πάρεις μια συνέντευξη από τον Ίβιτς. Πώς ξεκινάει η διαδικασία, του στέλνει κάποιο mail, μπαίνει κάποιος άλλος στη μέση. Αν μπορείς να μου δεις την απορία, για να πω αυτό που θέλω. Πρέπει να πάρεις άδεια από το γραφείο τύπου, σε όλη σωμά, όχι μόνο. Ωραία. Mm-hmm. Αν πάρεις άδεια μετά. Πας στο ραντεβού και την κάνεις. Μετά κάνεις την προσωπική συνεννόηση εφόσον θέλει και ο. Αν το επιτρέψεις, αυτό αφορά είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι κάποιο διοικητικός τέλεχος. Εντάξει, αν πας να πάρεις από τον ιδιοκτήτη τον πρόεδρο, δεν θα πάρει από τον για τα υπόλοιπα στελέχη, ναι. Για τα υπόλοιπα, ναι. Πρέπει να πάρεις τον πρόεδρο. Εάν πάρεις τον πρόεδρο, δηλαδή, δεν μπορείς να έρθει μια επικοινωνία. Του λέει, εγώ θα πάρω μια συνέντευξη. Εντάξει, μπορείς. Άμα έχεις το τηλέφωνό του και μιλάς και έχεις απευθείας γραμμή, μπορείς. Άμα το δεχτεί.
Όχι, δεν μιλάω ένα τηλεφωνό του. Δηλαδή, εγώ ξαναπέρα σε από κάποιον που έχει τηλεφωνό του, δεν μπορεί να του μιλήσει. Μπορεί να βρει κάποιο σημείο επικοινωνία, ένα mail, κάτι να το κάνει. Τώρα το point δεν είναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, για να πω αυτό που θέλω. Και κυρίω τον Νίκο και πάλι, συγγνώμη, απλά λόγω του Παναθηναϊκού. Ναι. Ρε Νίκο, συγγνώμη κιόλα. Βλέπει τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για την ομάδα. Αυτό που βλέπουμε τώρα 10 χρόνια το καρκίνωμα το είδαμε και σήμερα. Mm-hmm. Μου κάνει μια εντύπωση. Ο Αλαφούζος, καλός ή κακός, τι γίνεται να είναι διευθυντής Παναθηναϊκού και να είναι και εργοδότης σας. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι, και το λέω ευθέως, γραμμή δεν παίρνετε. Κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι αυτό που είναι να πείτε το λέτε. Και μπράβο σας και μαγκιά σας. Τι μου κάνει εντύπωση και δεν είναι εντυπωσιακή, απλά αναρωτιέμαι. Ζήτημα από το δεύτερο που την Παναθηναϊκό τώρα σχεδόν 10 χρόνια να έχει βγει μία φορά να μιλήσει. Για μένα το λάθος του, και να εξηγούμε, δεν θεωρώ ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, η γνώμη μου, θεωρώ ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο ιδιοκτήτης που ήταν και πριν την πολεμική πρακτικότητα, και κλείνω μια παρένθεση, ζήτημα να έχει γίνει να μιλήσει μια φορά στον κόσμο. Ακόμα όμως για να δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο διαχειριστής του Παναθηναϊκού, δεν μπορώ να το πω ιδιοκτήτη εγώ. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν πάει ένας άνθρωπος να πει, έλα τώρα μαγκά, τώρα σου κάνω μια συνέντευξη. Μισό λεπτό, να απαντήσω ή... Μια ερώτηση, μια φράση ακόμα. Και από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι εάν πηγαίνει από εσά κάποιο ότι δυσκολεύεται, να το τονίσω, επειδή είναι το κοντό της μπορεί να είναι λίγο περίεργο, πίσω και από άλλη ομάδα που δεν έχει πρόβλημα να του κάνει κάποιες ερωτήσεις ίσως οι πιο δύσκολες. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένας δημοσιογράφος Παναθηναϊκού, ένας ρεπόρτερ, δεν το έχει κάνει. Παρακαλώ. Κάτσε, μισό λεπτό, το όνομά σου. Ανδρέας, Ανδρέας. Ανδρέα, ξέρεις αν το έχει κάνει κάποιος ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Όχι, αυτό ρωτάω εσάς. Υπάρχει, ναι. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιος που να το έχει κάνει. Ναι, εγώ προσωπικά έχω προσπαθήσει να ζητήσω μια συνέντευξη, αλλά δεν έχει γίνει. Εντάξει, σε άλλο timing, όχι τώρα. Αλλά δεν έχει γίνει. Βέβαια, πρόσεχε. Σίγουρα, επειδή όπως και εσύ, αν κάποιος π.χ. δουλεύει εδώ και κάνει μια συνέντευξη, μπορεί να θέσει και τα πιο δύσκολα ερωτήματα στη συνέντευξη, αλλά θα πει ο άλλος, α, δουλεύεις εκεί, οπότε τη συνέντευξη θα κάνεις. Σίγουρα το σκεφτεί κάποιο. Κάτι αυτό δεν πάει να είσαι ο σωστότερο. Έπεσε γραμμή. Δεν πάει να είσαι ο πιο. Να το κλείσω λίγο για την απάντηση όμω, γιατί είναι σημαντικό. Εκλείσω έτσι κι αλλιώ δεν. Ναι, δηλαδή δεν πάει να είναι ο... να κάνει τι πιο δύσκολε ερωτήσει του κόσμου. Κάποιοι θα βγουν και θα το πούνε. Ότι άρε φίλε, τι συνέντευξη να κάνει αυτό που δουλεύει εκεί. Οκ. Okay. Έχει τύχει να προσπαθήσω να το προσεγγίσω. Α, άλλο timing όμω, όχι τώρα. Δεν έγινε. Και νομίζω και άλλο συνάδελφο στο παρελθόν. Τώρα το γιατί κάποιο δεν θέλει για προσωπικού λόγου να μιλήσει. Γιατί δεν τοποθετεί είναι δικό του θέμα, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Ειλικρινά. Αλλά η κίνηση έχει γίνει, αν με ρωτάς αυτό. Μάλιστα. Κώστα, πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ αύριο? Δεν θα κάνω προγνωστικό για την άλλη φορά. Όχι, όχι, πες εικόνα αγώνα. Εντάξει. Για λίγα λεπτά το. Κάλε το μιτσάρα να το χάσαμε, ναι. Θα το παίξουμε και δύο. Για λίγα λεπτά το χάσαμε τον Άσο, βέβαια μπορούσε να γίνει και διπλό στο τέλος. Η προσέγγιση αυτή που μου είπες, είμαι αισιόδοξο. Ναι. Θα την πείσει. Πέσει τώρα, άνοιξε κάτι άλλο. Υπάρχει μια. Η αίσθηση είναι ότι πάμε για 4-3-3 ή 4-2-3-1, όπως θες, πες το. Με τον Πέτρο, το Μάνταλο, βέβαια, μέσα. Γι' αυτό λέω μερικές φορές μπορεί να φαίνεται σαν 4-2-3-1. Νομίζω η πρόθεση βασική είναι 4-3-3. Και να είναι Τάνκοβιτς αριστερά, Μαχαίρας δεξιά, Καρύμ στην κορυφή και Μάνταλος με Νεντελτσεά Ρουχνίντ. Στα στόπερ. Αυτό είναι το σχήμα που εκτιμώ ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες και συζήτησα με τον Κώστα πριν μπούμε στο στούντιο για την εκπομπή και λέει ότι τον κάνει αισιόδοξο. Θα δούμε. Πάντως, εξακολουθώ να περιμένω με ενδιαφέρον αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση που έχω, που προέρχεται φυσικά από πληροφορίες, γιατί έχει μεγάλη σημασία, θεωρώ πλέον. Σημαντικό παιχνίδι για να εκπάντως αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για μένα, Νίκο, και καλά κάνεις το λες. Αύριο κρίνονται πάρα πολλά για την ΑΕΚ. Γιατί κουτσά στραβά πρέπει να φύγει με το τρίποντο. Δεν έχει άλλο ντέρμπι μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου που έχει. Δεν ξέρω με τον Παναθηναϊκό πέρυσι πριν τις 16 Δεκεμβρίου. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Μετά τη διακοπή παίζει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ναι, πάντως δεν έχει Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Έχει μόνο μάτς τα οποία είναι στις δυνατότητες να τα κερδίσει. Αν τα προλάβω στο γρήγορο. Εάν χτύπα ξύλο για σένα, γελάρει. Ναι. Θα έχει θέμα, θα αρχίσουν θέματα προπονητή. Καταλαβαίνω το ειδικό ενδιαφέρον που έχει για τον προπονητή. Σε ρωτάω, έχω αντιληφθεί στο κλιμακό του φίλου ΣΑΕΚ που λένε α, τέλος. Οι φίλοι τη ΣΑΕΚ το λένε μόνο προς το παρόν. Ναι, οκ. Εντάξει, με κάλυψες. Εντάξει. Καλό βράδυ.